Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα βράδυ. Τζόρνταν, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Γιάννη Χιλιτήρη. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Μπράβο, μια χαρά. Χαρούμενο σε βλέπω. Από ποια άποψη? Ξέρω εγώ, με τι εκλογέ. Δεν πήγα να ψηφίσει. Δεν πήγε να ψηφίσει. Το ένας... αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Έλα, ρε. Και δεν θυμάσαι που. Το είπαμε, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Πήρε μπλούζα Μπερμπάτοφ τώρα, δε αυγή. Να το. Μπερμπάτοφ δεν ποτέ. Τι κάνω μια ερώτηση, μια που τον είπε. Το Σάββατο δεν πήγε σε προπόνηση. Χάλασε, λέει, τα μάξι. Και εμεί το πιστέψαμε τώρα, ότι χάλασε τα μάξι του Μπερμπάτοφ, έτσι. Αλλά δεν τον τιμώρησαν στον ΠΑΟΚ. Μπορούνε. Τον Περέρα γιατί τον τιμώρησαν? Άντε δε. Ε, τι άντε δε. Γιατί? Και έβγαλε φωτογραφία, λέει, το αμάξι που χάλασε. Χάλα το αμάξι του Μπερμπάτοφ, ίσω με το δικό σου και το δικό μου. Να χαλάνε στον δρόμο. Χαλάνε και αυτά. Εάν χαλάνε, ρε Γιάννη Χιλιτήρη, αυτά τα αμάξια στον δρόμο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, πώ χάλασε αυτά τα αμάξι? Άντε δε. Μπέλτλεϊ, πώ λέγεται αυτό, ούτε το ξέρω. Εγώ που είμαι φίλο του αυτοκινήτου. Δεν το έχω. Τα περιοδικά τα δικά μου δεν το γράφουν με το Bentley. Bentley. Έχει μια Jaguar, τι, χαλάλι του. Αλλά χαλάσει τον δρόμο. Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη, πώ το λένε. Και να μην πάει στην προπόνηση. Ένα τσιγάρο δρόμος. Ένα τσιγάρο δρόμος. Και είχα στην προπόνηση το παιδί και τα λοιπά. Τι θα γίνει? Δεν ξεκινάει πάλι με την ΑΕΚ. Ε, δεν θα ξεκινήσει, θα μπει αλλαγή. Θα μπει. Αλλαγή θα πει. Mm-hmm. Πάλι στο 60, κάπως, βάλει τον Κλάους. Κάπως όπως με την καμπάλα, κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Μπει, να με τη διαφορά θα μπει ο ναι. Κάτσε μέσα. Θα μπει ο Κάτσε μέσα. Θα μπει ο Κάτσε μέσα. Ο Αλβανός. Αλβανός γιατί? Και το... Αλβανός είναι, δεν τον είπαμε. Αδερφή, Αλβανό τον είπαμε. Αλβανός δεν είναι. Δεν τον πας τον Κάτσε. Όχι, μια χαρά τον πω. Δεν έχω κανένα θέμα με το παιδί. Δεν τον πας, τι. Καλά, ο Αλβανός βρισιά είναι, ρε φίλε. Ο Αλβανός το λες υποτιμητικά. Όχι. Γιατί άμα σου πω τον Έλληνα στη Γερμανία, θα νιώσει ότι. Όχι, εσύ το λες. Ο Αλβανός θα δει και εσύ ο Έλληνα τώρα είσαι καλύτερα τον Αλβανό. Μου, δεν τον είπα ίσα ίσα. Επειδή έκλεψε 40 χρόνια τα ταμεία και ο Φουκαράς ο Αλβανός δεν μπόρεσε. Ο Κάτσε είναι. Τώρα κάτσε 40 χρόνια και είσαι Αλβανία. Κοίταξε, από πέρσι μέχρι φέτος. Ναι. Να μην πω από εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Ναι. Είναι παίκτης ο οποίος είναι όντως με τρία πνευμόνια. Ναι. Πολύ μπάλα δεν ξέρει βέβαια. Ναι. Κουτσουλιά είναι στην μπάλα. Ξέρει ο Τσιόλης. Εντάξει. Τσιόλης ξέρει η καλύτερη μπάλα, αλλά είναι αργός. Είναι αργός. Εντάξει. Και ποιοτικός. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι ναι. Τώρα η μπάλα του Τσιόλη με του Κάτσε το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Ο Κάτσε είναι τρεχαντήρι. Ή να τον πάρει τον άλλο. Δηλαδή, ο Τσιόλης τώρα μια και πιάσαμε την κουβέντα. Στο παιχνίδι. Είναι αργός, ρε, ξέρει μπάλα, ναι, ναι, ξέρει. Πού ωφελεί το πάω που ξέρει μπάλα. Δηλαδή μπάλα, να σου πω εγώ. Τι κάνει. Χτυπάει στη μένα πρώτα. Όχι. Δεν τα χτυπάει. Τα χτυπάει ο Κάτσε. Ένα λοιπόν. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση. Και που τα χτυπάω, κάτσε τι γίνεται. Κάτσε ρε φίλε. Μην το συγκρίνεις. Είναι ο Τούντορ τώρα προπονητής. Ναι. Και έχει τον Κάτσε και τον Τζιόλη. Mm-hmm. Και ξέρει μπάλα ο Τζιόλης. Κοίταξε να δεις. Ο Τζιόλης. Δεν ξέρει ο Κάτσε τόσο πολύ. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι. Και τα χτυπάει και τα χτυπάει ο Κάτσε. Πρόσεξε να δεις. Ναι, προσέχω, ο Κάτσε έχει ένα θράσος. Και δεν χτυπάει ο Πέλκας. Άκου να δεις. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, σήκω. Ναι, λέγε, λέγε. Πέλκας, κάτσε. Χθες ήρθε ακόμα. Περίμενε. Χθες ήρθε. Ναι, τώρα τι στιγμή. Να είναι κι άλλοι εκεί πέρα το να χτυπήσουν. Το θέμα είναι ότι. Έχει ένα. Τι έχει ένα. Ο Κάτσε είναι. Ναι. Με άριστα το 10, το 9 στο Τρουχάδι. Ναι. Εκεί δεν. Πιστεύω είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και μετά χαλάει το παιχνίδι του αντιπάλου, αν θέλεις. Βέβαια. Πρέσινγκ, αυτά τον Ατάλο. Έτσι. Είναι από τους καλύτερους. Δεν το συζητάμε. Ο Τσιόλης τι κάνει. Ο Τσιόλης. Ο, ναι. Τσιόλης, ο Κάτσε Τσιόλης. Λοιπόν. Χαλάει το παιχνίδι. Εγώ τον Τσιόλη τον παραδέχομαι. Πρώτον γιατί κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί να βασιστεί η ομάδα. Τι, στυλοβάτης που λέμε. Έχει μακρινή παλιά. Πού την είδες? Έχει μακρινή παλιά. Άμα δεις τα παιχνίδια του Ζιούλη, έχει μακρινή παλιά. Έχει μακρινή παλιά. Βεβαίως. Πόσα μέτρα έχει? 35-40 μέτρα παλιά. Διαβίτη δηλαδή. Διαβίτη. Εγώ του Κατσουράνη τον είδα να κάνει 35 μέτρα παλιά. Και ο Τσιόλης είναι. Κάνει και ο Τσιόλης. Τι τον είδα, ναι. Μπορεί να μην βλέπω. Ναι. Εντάξει, άλλο τι κάνει δηλαδή. Μπορεί να παίξει και λίγο πιο πίσω, α πούμε, και στόπερ μπορεί. Στόπερ, να σηκωθεί, ναι, σωστό. Εντάξει, έχει και αυτό στα χαρίσματά του. Είναι λίγο βαρύ όμω. Είναι βαρικόκαλο. Λοιπόν, ο Κάτσε λοιπόν τώρα θα πιστεύω κατά πρώτα Θεό να λέμε κιόλα. Θα είναι μέσα, μην του συμβεί και κάτι άλλο. Φοβάσαι, ναι. Αύριο, ναι. Φοβάσαι, μην σου λείψει ο Κάτσε, ναι. Κοίταξε, θα τον καθαρίσει τον άλλον που να είναι εκεί πέρα. Τον πάρει man to man και το μάτσο είναι τουλάχιστον 2-0, να μην πω 3-0. Απέξει αδερφό, εγώ τολμάω να πω και σκόρ από τώρα. Αν όχι 3-0, 2-0 είναι σίγουρα το παιχνίδι. Να βάλει το περ τον Κάτσε, λε. Όχι στο Περτουγκάτσε. Το βάλει. Σε τερφόρα παρανότη. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Το πάρει man to man. Δεν τον αφήσει να πάρει ένα πρωί. Αυτά. Λοιπόν, η τριάδα πίσω τα στόπερ τα ίδια. Ναι. Δεξιά πιστεύω Κωνσταντινίδη να βάλει. Γιατί να τον βάλει. Εντάξει, ρε παιδί μου, Κωνσταντινίδη είναι φανταστικό. Καλύτερο από τον Κίτσιο. Κοίταξε, και ο Κίτσιο είναι πολύ καλό. Τη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι ίσω λίγο.
πιο φορμαρισμένος ο Κωνσταντινίδης. Από πού είναι, είναι σχεδόν αλάνθαστος. Από πού είναι ο Κωνσταντινίδης? Είναι ρε παιδί. Λοιπόν, να, σου δώσω μια πρόβλεψη. Εκεί δεξιά θεωρώ είναι καλύτερος αυτή τη δεδομένη. Αν ο Κωνσταντινίδης back half, ναι, και ο Ροντρίγκες back half. Από εκεί μεριά, ναι. Μπροστά θα βγει ο ΠΑΟΚ. Τον φοβάμαι πίσω. Θα έχω δηλαδή. Δεν μαρκάρει, λες ο αυτός, ο Μαύρος. Ο Μαύρος είναι καλός για εξτρέμ. Ναι. Είναι για να άλλη, παίζει άλλο σύστημα. Mm. Και πιστεύω ότι μαζί με το Ζάιρο, δηλαδή Πέλκας δεκάρι, Ζάιρο, πρόσεξέ με, και ο Ροντρίγκες, ναι, ή ο Μακ, γιατί θα εναλλάσσονται, και ο Μπερμπάτοφ σέντερφορ ή ο Κλάους. Με τον Κάτσε και τον για μένα στη θέση του Τζιόλι, ούτε ο Σάμπο βλέπω να βγαίνει. Βλέπω να βγαίνει μελλοντικά ο Χαρίσης. Αυτό βλέπω να βγαίνει. Και βλέπω να βγαίνει δηλαδή. Να βγαίνει δίπλα στο Τζιόλι. Α, ναι, ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης. Αφάρα, φυσικά. Αυτός ήταν για μένα πιο καλός. Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Τζιόλις πλέον είναι μεγάλος μπελάς για τον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω. Μπορεί να βγει ο Κάτσε με τον Χαρίση καλύτερα. Με τον Μπέλκα δεκάρι και. Πώς θέλει να βγει ο ΠΑΟΚ με 3 στόπερ και 2 backup, με 4 στην ευθεία, όπως γουστάρει να βγει. Ναι. Μπορεί. Την ΑΕΚ τη φοβάσαι, έτσι, σου έρχεται. Δεν τη φοβάμαι. Δεν τη φοβάσαι. Τι να τη φοβάσαι. Έξω τι μου λέγες, 3 γκολ θα βάλω την ΑΕΚ. 3 γκολ θα μπαίνει, τώρα να μην υπερβάλλουμε. Αν όχι 3-2-0, σίγουρα θα είναι. 2-0 με 3-0 το βλέπω. Μάλιστα. Το παιχνίδι. Καταρχήν να σου πω κάτι. Για πες μου. Πόσες βαθμούς έχει η ΑΕΚ. Ναι. Πόσες βαθμούς. 3-6-7. 7. Ο ΠΑΟΚ πώς έχει. 4. Ο Ολυμπιακός πώς έχει. 3-6-9. 3-6-9. 3-6-9. Λοιπόν, 9 πόντους. 7 η ΑΕΚ, 4 ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Οπότε, εάν χρειαστεί, αν θέλεις και στο σφύριγμα, ναι, δεν θα διοικηθεί ο ΠΑΟΚ. Θα το πάρει το σφύριγμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύσκολα παιχνίδια. Μπροστά δύσκολο πρόγραμμα. Θέλει να ξεφύγει λίγο. Τώρα τι μου λες όμως. Σου λέω την αλήθεια. Τι τώρα τι μου λες τώρα. Αν πάρει σφύριγμα ο ΠΑΟΚ θα το πάρει, ξέρεις, γιατί το θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν το πάρει. Ξέρεις τι μου λες τώρα. Τι είναι δυστυχώς η πράγμα. Υπολογίζει ο Ολυμπιακός περισσότερο την ΑΕΚ από σένα. Όχι, όχι. Θέλει να φύγει ο Ολυμπιακός. Έχει τούμπα μετά, ρε φίλε. Ναι, και. Έχει παιχνίδια πάει Άρσεναλ. Ναι, και. Έχει τούμπα. Ναι. Αυτά είναι μπάτσες. Δεν είναι εξαίρεση. Ναι. Δεν γλιτώνει ο Ολυμπιακός. Και αυτοί το γνωρίζουν. Να σου πω ότι με βρωμάει. Γιατί που είναι πιο πόνιρο από σένα. Εντάξει. Για το διαιτητή. Το βγάλει χ. Όχι, όχι. Χ. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Κρίμα. Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει κρίμα το παιχνίδι. Κρίμα που ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτό το μάτς. Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Μπήκα φορμαρισμένος στα προγνωστικά μου. Εντάξει. Μπήκα δυνατά. Είναι... Πρόπερση ήταν η χρονιά μου στα προγνωστικά. Πολύ καλός. Πέρσι ήμουν πολύ μέτριος έως κακός. Ναι. Φέτος ξεκινάω καλά στα προγνωστικά. Εγώ θεωρώ. Εγώ ρέντα, πώς θα το πω. Δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Πρόβλεψη κάνεις τώρα. Δεν ναι, είναι εντάξει, ναι, ναι. Και εγώ πρόβλεψη κάνω. Αλλά εντάξει, λέω ότι αν πέσουν κάποια σφυρίγματα. Θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς. Ναι, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γιατί υποφελεί του Ολυμπιακού. Ναι, έτσι θα φύγει, δηλαδή, θα πάει 12 Ολυμπιακός, θα μείνει 7 η ΑΕΚ και 7 ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι το κόλπο. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 30 δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή να τη φάζουν σαν τραγή για όφελο του. Όχι να τη φάζουν σαν τραγή. Τα σπόρια που λέμε. Τι δεν υπάρχει. Τα σπόρια. Ναι. Και ξέρει, αυτή είναι. Το έχει δει το έργο. Εσύ. Αν και το Σιδηρόπουλο, εγώ τον έχω σε καλύτερη εκτίμηση. Ναι. Τολμάω να το πω από όλου του άλλου. Από πού είναι, ρε. Από όλου του άλλου. Πού είναι ο Σιδηρόπουλο. Και άλλοι ήταν από εδώ. Από πού είναι. Από εδώ. Από πού είναι. Από εδώ. Φίλο του Ζαγοράκη, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω τι είναι. Σε πού είναι τι εκλογέ. Όχι. Άσε το. Συνδέσμου δωδεκανή σου είναι ο άνθρωπο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Συνδέσμου. Εγώ δεν είναι από εδώ και του. Τι συνδέσμου είναι. Ο Σιδηρόπουλος ο δεκανής σου είναι. Πώς, αφού είναι από εδώ. Δεν έχει σημασία. Ρε. Μεταγραφή και όπου θέλει. Και... Ο Μάνταλος, ο τέτοιος που είναι ο άλλος, ο Αμπάρκιολης, όπου είναι από εδώ δεν είναι. Ναι. Πήγε στην Καβάλα. Μάλιστα. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε, σφυρίζουν. Ωραίος. Ο άλλος ο Ιωαννίδης από πού ήταν, από εκεί δεν ήταν, από την Αθήνα, πήγε στην Αργολίδα. Ναι. Τι σημασία. Εντάξει. Του Πειραιά ήταν κιόλας, πήγε στην Αργολίδα. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι. Πάμε στις εκλογές, ας τον πάω, θα δούμε αύριο τον πάω. Θα τον πούμε και τον πάω. Πάμε στις εκλογές. Ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται, κοίταξε να δεις, και είναι και φυσιολογικό και είναι και λογικό. Ναι. Έχουμε κυβέρνηση Τσίπρα. Έχουμε τη κυβέρνηση Τσίπρα. 6 μήνες, 7 μήνες Τσίπρα. Τσίπρα, ναι. Λοιπόν, γίνεται το. Κατεβάζει τον κόσμο σε δημοψήφισμα. Ναι. Ναι ή όχι στο μνημόνιο. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Πάει ο κόσμος 62% και ψηφίζει όχι. Ναι. Και αυτός πάει και λέει ναι. Ναι. Τον αναγκάσα τον καημένο. Και λέμε εμείς ναι. Τώρα, δεν ξέρω εγώ. Θα του έσχισε, θα του διέλυε. Εγώ... Θα σκίσω τη Μαρίνα. Εγώ θυμάμαι που έλεγε. Βγήκε η Μαρίνα. Θα βαράω στην παραλία, κοντός, ναι. Θα βαράω το Τουμπερλέ και αυτοί θα χορεύουν, έλεγε. Έτσι, ναι. Και βλέπω εγώ ότι αυτοί μας χορεύαν τελικά. Ναι.
Λοιπόν. Άκουτα, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Τράπεζες, έρχεται ο άνθρωπος πίσω. Λέει, ξέρω εγώ, αποτύχαμε. Ναι. Θα πάτε σε μνημόνιο κτλ. Λοιπόν. Πάμε σε εκλογές λοιπόν. Πάμε σε εκλογές λοιπόν. Δηλαδή στον Ελληνάρα, ναι. Λοιπόν, πάει ο Έλληνας τώρα. Ναι. Για μένα είναι το πιο φυσιολογικό που έκανε ο Έλληνας αυτό. Δηλαδή. Να ψηφίσει τον Τσίπρα, να ξέρεις. Γιατί. Βέβαια, βάσει τη λογική σου. Γιατί. Γιατί. Εγώ ξέρεις, τα λέω στην ψύχρα, δεν μας αγαπώ. Ναι, γιατί. Λοιπόν, γιατί. Γιατί. Όλοι ξέρουμε ότι η πληγή της χώρας είναι το δημόσιο. Δεν μπορεί, ρε φίλε, τώρα ένα 300 δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα. Και το λέει η Τρόικα αυτό. Διώξτε από το δημόσιο. Το φωνάζει εδώ και χρόνια. Διώξτε. Λαφρύνεται το δημόσιο. Λαφρύνεται. Πολύ κόσμο στο δημόσιο. Έτσι. Ένα 300 πόσοι είναι σχεδόν. Ναι. Και πολλοί είναι με μεγάλους μισθούς. Ωραία. Λοιπόν, κανείς δεν τόλμησε να διώξει κόσμο από το, δημόσιο. Το δημόσιο. Τόλμησανε λίγο, οι άλλοι κλείσανε την ΕΡΤ3, ξέρω εγώ, την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ με λίγα λόγια, και κάποιοι άλλοι φύγανε από το δημόσιο. Μες. Έρχεται ο Τσίπρας λοιπόν και τους επαναφέρει όλους πίσω. Ναι. Και πες ότι εγώ ή εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος τώρα. Και λες, εδώ δικός μας είναι αυτός. Ναι. Εμάς δεν μας πειράζει. Δεν μας ενοχλεί. Γιατί να μην δεν το ψηφίσουμε, γιατί. Αφού δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγουμε με αυτόν. Λες. 100%. Ναι. Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι όμως ήταν υπέρ του όχι. Ναι. Και. Όταν ο Τσίπρας είπε ναι, πιστέψαμε ότι θα θυμώναν. Τελικά εγώ κατάλαβα ότι οι Έλληνες ψηφίσανε. Το είπε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δεν με νοιάζει ποιος το είπε. Είναι αλήθεια όμως. Οι Έλληνες ψηφίσανε το 88% κόμματα τα οποία είναι μνημονιακά. Κοίταξε. Όχι, κοίταξε. Ό, δεν δεν με λέει τίποτα αυτό που εμένα με λέει. Όχι, θα σου πω. Ότι εμείς, με νούμερα εγώ θα σου το αποδείξω. Εμείς είμαστε ναι. Μουφαδόροι. Όχι, όχι. Θα σου πω. Μάλωσαμε τον Αλέφαντο στο ΑΡΤ. Σκοτωθήκαμε για αυτό το θέμα ενώ στο ποδόσφαιρο συμφωνούμε. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Βριστήκαμε, με είπε μαλάκα, τον είπα λαϊκιστή. Κοίταξε. Είχαμε θέμα. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Του λέω, είναι δυνατόν να ψηφίζω 61% όχι. Να πάει ο άλλος να λέει ναι. Άρα γίνεται και αυτός μνημονιακός. Ναι. Ωραία. Καλά εξηγείται. Αυτοί που ψηφίσαν όχι, πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Ποιος το πει αυτό. Εγώ σου το λέω. Ποιος το λέω. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι. Θα σου το πω με νούμερα. Πες το με νούμερα. Ένα ούτε ο Αλέφατος με ενδιαφέρει, είπε. Ναι. Ούτε ο Γεωργιάδης ο Άδωνης με ενδιαφέρει. Είπαν τη γνώμη τους αυτοί. Όλη τη γνώμη μας. Εγώ τη δική μου. Ναι, με νούμερα. Με νούμερα. 43% αποχή έχουμε. Το ξέρεις αυτό. 50 κοντά. Κοντά στα 50. Ποιοι λοιπόν. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Παρένθεση. Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν οι Έλληνες. Γιατί δεν πήγαν αυτοί να ψηφίσουν. Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί δεν τους εκφράζει, ρε φίλε. Πρώτον, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό. Δεν τους εκφράζει τίποτα. Δεύτερον, κουράστηκε ο κόσμος. Δεν έχει λαμογιά από πίσω. Όχι, δεν έχει. Α σου πω, Άλλοι είναι από επαρχία και είχαν και οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορούσαν να πάνε. Δεν είχε να τους στείλει το κόμμα το Πούλμαν και Σάντζη. Έχω φίλο εγώ από τα Γιάννενα. Ναι. Ο οποίος δεν είχε λεφτά να πάει να ψηφίσει. Δεν είχε λεφτά. Ναι. Θα πήγαινα λέει, να πούμε να ψηφίσω. Λόγω κρίσης. Να δω και τη μάνα μου, ας πούμε, αλλά δεν. Δεν μπορούσα να δω τη μάνα του και να ψηφίσει. Δεν μπορούσα να. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Λες. Όταν το 43% είναι αποχή ναι. Και συνήθως η αποχή εκφράζεται στα κόμματα αυτά που κυβερνούν. Είναι ο κόσμος αγανακτισμένος από αυτά τα κόμματα, γι' αυτό δεν ψηφίζει. Λοιπόν, δεν βλέπει μια προοπτική σε κάποια άλλα κόμματα και γι' αυτό απέχει. Οπότε στην ουσία η μισή Ελλάδα ψήφισε. Από τη μισή Ελλάδα. Ο φίλος σου, ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, σε εισαγωγικά ο φίλος σου που είπε αυτό εδώ, θα του πω εγώ το εξής ότι. Φίλος μου. Σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου. Φίλος μου, ναι. Γυναικεία φωνή. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει. Αυτός εδώ λοιπόν που είπε ότι ψήφισαν μνημονιακά, του πω το εξής. Το κόμμα του αυτό εδώ, η Νέα Δημοκρατία. Όχι, το χρησιμοποιώ γιατί συμφωνώ. Ναι. Με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη δεν το γουστάρω μία. Εγώ. Αλλά σε αυτό. Έχει δίκιο, λέει, ψηφίσαμε οι Έλληνες, ναι. Μνημονιακά κόμματα. Κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Όταν ο Τσίπρας πριν από 1,5 μήνα κατέβασε τον κόσμο σε δημοψήφισμα, ναι. Το 62% ψήφισε όχι στα μνημόνια. Ναι. Οπότε τι ο Έλληνας ψηφίζει μνημονιακά. Κάτσε ρε. Δεν κολοτούμπα αυτή του Έλληνα. Κολοτούμπα είναι. Όχι. Είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί που δεν ψηφίσαν, είναι της αποχής. Μην μπερδεύεις. Ναι. Πρόσφατο ήταν το δημοψήφισμα. Η αποχή είναι αυτοί που δεν ψηφίσανε, δεν έχει λαμογιά. Όχι, όχι. Είναι το δημοψήφισμα πρόσφατο. Πριν 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά, έγινε το 2 μήνες. Είναι η λαμογιά ότι δεν έχουν να φάνε, πρώτο. Ναι. Και δεύτερον, λέει, τι να πάω να ψηφίσω, ναι ή όχι, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα κτλ. Όταν εγώ ψήφισα όχι στο μνημόνιο, Κωστή. Και αυτό έγινε ναι. Άρα η ψήφος μου λέει. Πρόσεξε. Ναι. Ναι. Άρα η ψήφος μου λέει. Δεν με εκφράζουν αυτοί. Όχι. Ναι. Η ψήφος μου λέει δεν έχει βαρύτητα. Δεν με εκφράζουν αυτοί, λέει, γι' αυτό δεν πάω. Όχι. Η ψήφος μου λέει για μένα. Ναι. Ναι. Δεν θα μαλώσουμε. Το ίδιο πράγμα λέμε, δεν είναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, αυτό λέμε. Το ίδιο πράγμα λέμε. Σχεδόν. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά. Εγώ θα του πω το κάτι άλλο. Τώρα. Δεν έχει βαρύτητα η ψήφος μου, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, δεν έχει λαμογιά να εκμεταλλευτώ. Ναι, μπορεί.
Αυτή πολύ, πολύ το λίγη. Τρίτο που είναι, συμφωνώ μαζί σου, ναι. Δεν με εκφράζει τίποτα. Δεν με εκφράζει. Δεν τι με εκφράζει να πάω να δώσω εγώ τώρα 50 ευρώ να πω στη Δράμα που ψηφίζω, για ποιο λόγο. Αλλά ναι, το ότι είπανε ναι στο μνημόνιο οι Έλληνες με την ψήφο τους, αν το δεις κοινικά, το είπανε. Όχι, όχι. Ο Τσίπρας είπε ναι. Άκου να σου πω. Άκου. Άνω τελεία να πω κάτι. Μας έβγαλε από το μνημόνιο. Όχι. Γιατί δεν μας έβγαλε. Λοιπόν, άκου να δεις. Για, γιατί δεν μας έβγαλε. Θα απαντήσω λοιπόν. Άνω τελεία λίγο. Γιατί αν μας έβγαζε, ναι, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Πρόσεξε τώρα. Αυτά είναι όλα υποθετικά. Ναι. Ναι. Είπε ναι. Ναι. Δεν είπε όχι. Γιατί. Γιατί τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Άρα, στο δημοψήφισμα αυτοί που ψήφισαν ναι, ήταν πιο σωστοί. Κοίταξε να δεις. Όχι. Αν κάνεις... Και οι όχι που τους βρίζανε, άκου. Και οι όχι που τους βρίζανε ήταν κοτάρες. Οι Έλληνες, αν ναι, οι Έλληνες. Ένα γκάλο που λέμε για, ναι, τους Έλληνες και τους ρωτήσεις. Για μένα αυτό είναι το γκάλο. Και τους ρωτήσεις στους Έλληνες, εάν θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη ή θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη, συντριπτική πλειοψηφία, μη σου πω το 90% ή σχεδόν όλοι να πούμε, θα σου πούνε ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη και αν θέλουμε τα μνημόνια, αλλά όχι έτσι ρε παιδί μου, τόσο αιματή να μπορεί. Να απαντήσω στο 388. Να μπορεί ο κόσμος. Τον Αλέφαντο, φίλε, πρώτον, βριστήκαμε, τον είπα λαϊκιστή και. Πρώτον, δεν έχω την κάμερα εγώ για να βλέπω. Με έχουν στο τηλέφωνο. Χαλάσανε οι κάμερες, θα πούμε, στο ΑΡΤ και δεν έχουμε κάμερες. Δεν μασάω εγώ όταν διαφωνώ. Τον Αλέφαντο στην μπάλα επάνω δεν μπορεί να του πει κανένας τίποτα. Εκτός όταν δημιουργεί αυτές τις φιλίες με τον Ατρόμητο, τον Ολυμπιακό κτλ. Σαν μπάλα, σαν μπαλαδόφατσα κτλ. Για μένα είναι κορυφή στην Ελλάδα. Τώρα, ο χαρακτήρας του, όπως το βλέπεις, είναι η αιτία που δεν πέτυχε μεγάλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Για μένα. Λοιπόν. Τώρα, δεν μπορεί να με πείσει ο Αλέφαντος σε μένα ότι δεν είναι κότες οι Έλληνες και επειδή θέλει να λαϊκίσει. Του είπα, είσαι λαϊκιστής. Λαϊκίζεις. Μην φωνάζεις. Να σε φοβηθούμε, τι φωνάζεις. Φωνάζει ο Νίκο, του λέω, τι φωνάζεις, σε φοβηθούμε. Τι είναι. Ο Τσίπρας δεν μας είπε. Δεν μας είπε ο Τσίπρας. Γλύφει τον Τσίπρα, μόνο του λέω. Όχι, εντάξει, τώρα. Όχι, τον Αλέφαντο, μα είναι ντροπή ρε που είσαι να γλύφει πολιτικό σήμερα. Ναι. Να γλύφει σήμερα πολιτικό. Άντε να είναι ο Παπαντρέο, να είναι ο Καραμαλής, να είναι μια μεγάλη. Να γλύψει τον Τσίπρα. Στα 76, εκεί διαφώνησα με τον άλλο. Εγώ περίμενα. Πρόσεξε με. Ναι. Πρόσεξε με. Και ήρθε διαφωνία, μεγάλη, χοντρή. Και λέω αυτό το πράγμα. Ότι ο Έλληνας είναι χέστης, κότα. Λέει, μα το λαό το λες εσύ, γιατί. Θα το φοβηθεί το λαό τώρα. Στα 77 θα φοβηθεί το λαό, τι έκανε. Δεν έχει τόσο ακροματικότητα, του λέω. Τι θα φοβηθεί το λαό. Ψήφισε όχι, ρε. Ψήφισε όχι. Έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακό κόμμα. Μάλιστα. Έγινε. Διότι αν δεν ήταν μνημονιακό κόμμα, θα μας έπαιρνε να μας έβγαζε. Θα λέγε όχι, φεύγουμε. Πού πάμε, δραχμή. Είδες τι είπες, ψήφισες όχι. Ο κόσμος ψήφισε όχι. Ψήφισε όχι. Οπότε τι μνημονιακός είναι ο κόσμος, δεν είναι μνημονιακός. Περίμενε, ρε, περίμενε. Ψήφισε όχι. Πάει ο κύριος Τσίπρας, τον πλακώνουνε και λέει ναι. Τον δίνω, τον πλακώνουνε εννοώ πολιτικά. Τον ψήσανε. Ναι. Εγώ σε λέω πες όχι. Επειδή είπε ο λαός όχι. Το όχι τι σημαίνει. Τον είπες αυτό το μαλάκα τον Έλληνα τι σημαίνει όχι. Τον είπες ότι δεν θα έχει συντάξει 5 μήνες. Τον είπες ότι θα πας στη δραχμή. Τον είπες ότι το γάλα θα πάει 1000 δραχμές. Δεν του τα είπες. Του είπες ότι παραγωγικά είσαι μηδέν. Πρέπει να αυξήσεις την παραγωγή και είσαι μηδέν. Του είπες ο ένα αέριος χώρος και τα λοιπά πώς θα είναι. Δεν του τα είπες. Δεν του τα είπες. Του είπες την τόχη. Ήξερε ο μπούφος τι είναι όχι. Και πουλούσαν και τσαμπουκάκι από τα σχολεία. Όχι, όχι, όχι. Έχει, έχει, έχει. Και ψήφισε Τσίπρα μετά. Έχει, έχει, έχει. Μια. Μάγκες, καφενιάκες. Στο καφενείο, μαγιά. Και εσύ τι νομίζεις το. Θα πει όχι. Αφού λοιπόν είσαι μάγκας λαός και δεν θες μνημόνια, μάγκα Έλληνα, δεν θες μνημόνια εσύ, δεν θες να πληρώνεις, να πληρώνουν οι άλλοι και εσύ να πηδάς στις Γερμανίδες. Αυτό θες, ο Έλληνας. Πάνε λοιπόν, εσύ λοιπόν που είσαι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αντιμνημονιακός, πες Τσίπρα, μας έβαλε στο μνημόνιο, είσαι μνημονιακός. Έλα εδώ είμαι μαράκι. Είναι μνημονιακός. Είσαι. Φυσικά. Εσύ τι είσαι με μαράκι, μνημονιακός. Εσύ κύριε Αφόφη γεννηματά που πήρε 7%. Το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι μνημονιακός. Πάρα πολύ ωραία. Χρυσή Αυγή, ας είσαι. Όχι, κάνε μια ανωτελεία τώρα. Εσύ δεν είσαι μνημονιακός, είσαι με το Χίτλερ. Δεν είσαι με τους Έλληνες. Πας παρακάτω κι εσύ. Έλα εδώ, κουκουέ τι είσαι. Δεν είσαι μνημονιακός. Αντιμνημονιακός. Είσαι της πλάκας όμως, γιατί απ' έξω θες να πάρεις το 5%. Σοβαρά όμως, κανονικά όμως, αυτοί που ήταν ΣΥΡΙΖΕΙ και ψήφισαν όχι, έπρεπε να ψηφίσουν το Λαφαζάνι. Αλλά είναι κότες, το λέω εγώ, είναι κότες. Πολιτικά είναι κότες, γιατί.
Γιατί και οι ίδιοι. Αυτοί του όχι που ψήφισαν, ξέρεις. Αυτοί του όχι ψήφισαν Τσίπρα. Γιατί ψήφισαν Τσίπρα. Τώρα. Ακού. Ναι. Του όχι. Γιατί του όχι ψήφισαν Τσίπρα. Όχι, δεν υπάρχει. Να το πω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σοπάρε. Ψήφισαν και Τσίπρα. Πώς θα πήρα αυτά τα έργα. Μόνο οι δημόσιοι τον δώσαν. Μόνο οι δημόσιοι. Αυτοί του όχι. Ο Έλληνας ψήφισε μνημόνιο. Πριν δύο μήνες ψήφισε όχι και σε δύο μήνες ψήφισε ναι. Οπότε παίρνει τα χαρτιά ο άλλος, ο Ευρωπαίος, και λέει: λαός ψήφισε ναι. Μνημονιακά κόμματα. Ωραία, δηλαδή, πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία. Σε τι, σε ποσοστά. Ναι. Το ποσοστό εμένα δεν με λέει τίποτα. Πόσα πήρε η Νέα Δημοκρατία. 28. Και πόσα πήρε ο Τσίπρας. 35. Και 28 και 35. 63%. 63. Μνημόνιο. Mm. Έλα ρε φύγετε. Και τι είναι το 63. Εσείς το όχι είστε για τα καφενεία. Για τα καφενεία είμαστε να λέμε όχι ρε. Γιατί όταν έλεγα, όταν εγώ φοβόντουσα να πούνε ναι ή όχι εδώ. Εδώ στα ραδιόφωνα. Μην χαλαστούμε, μην μιλάτε πολιτικά. Σαν χλαμάρες. Εγώ τους είπα είμαι όχι. Αλλά με την προϋπόθεση πάτε στη Δραχμή και να βάλουμε τον κόλο μας κάτω από την αρχή να τα κάνουμε. Μπορούμε. Όχι δεν μπορούμε. Άρα θα πούμε ναι. Άσε ρε, θα πούμε ναι. Και σήμερα όποιος ψήφισε ναι και τον βρίζαν αυτοί του όχι στα καφενεία, αυτές οι κότες, να μου πούν τι ψηφίσανε. Μνημονιακό ή αντιμνημονιακό κόμμα. Να τελειώνουμε. Το 63% ναι. Είναι μνημονιακό κόμμα, είναι αυτά τα δύο που πήραν τα δύο κόμματα, αυτά τα ποσοστά. Αλλά αυτό το 63% είναι από το 57% που ψήφισαν, ξέρεις, γιατί το 43% ήταν από εκεί. Διαλέξαμε ποιος θα μας κάνει έρωτα. Το λέει και ένα μήνυμα εδώ. Αυτό διαλέξαμε. Διαλέξαμε ποιο θα μα κάνει. Εγώ ξέρω, η μισή Ελλάδα δεν ψήφισε, ρε φίλε. Ναι. Αυτοί που δεν ψήφισαν, οι περισσότεροι είναι αντιμνημονιακοί, να ξέρει. Απελπίστηκαν ναι. Από τα κόμματα. Είδανε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, πώς το λένε. Και αυτό είναι. Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα και είναι. Αυτό. Γι' αυτό δεν πήγαν να ψηφίσουν. Αλλά θέλω να πω το εξή. Γίνανε οι εκλογέ, του άκουσα του πολιτικού αρχηγού μετά τα αποτελέσματα τη δηλώση και λένε τώρα ένα-ένα, προσέγγισε Κωστή. Ναι. Έναν δηλαδή που τους άκουσα μετά τις εκλογές, μετά τα αποτελέσματα, δεχτήκαμε λέει πόλεμο ο καθένας. Ο αγώνας ήταν άνισος, δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Ποιος ήταν αυτό? Ο καθένας. Παράδειγμα ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, η Χρυσή Αυγή ξέρω εγώ. Ναι. Πώς το λένε, ο άλλος, ο Λεβέντης. Ναι. Ο άλλος, πώς το λένε τον άλλον. Ένας-ένας, όλη η πολιτική αρχηγή. Μπήκε ο Λεβέντης στη Βουλή. Μπήκε ο Λεβέντης στη Βουλή. Ναι, ναι. Μεγάλη υποκρισία του ελληνικού λαού. Λοιπόν, να τον βάλει στα 65 του στη Βουλή. Ενώ πριν 20 χρόνια τον κορόιδευε. Όταν χρόνια. Τα πακέτα τα τρώγαμε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Λέγαμε ότι είναι ο. Πώς το λένε? Λέγαμε ότι είναι ο. Ο χαζός του χωριού. Ο χαζός, ο φραπεδάκιας, ο χαζός κτλ. Τα τρώγαμε τα λεφτά. Τώρα λέει, έχει δίκιο, λέει. Μετά από 20 χρόνια δεν έχει να φάει τώρα από τα κρατικά λεφτά. Λέει, α, είχε δίκιο, λέει, ας το βάλουμε και αυτό μέσα. Ρε υποκρισία που έχουμε, ρε. Λοιπόν, όταν λέει ο κάθε αρχηγός, ο κάθε αυτός μετά τα αποτελέσματα, δεχτήκαμε πόλεμο και δεχτήκαμε χτυπήματα κάτω από τη μέση και ο αγώνας ήταν άνισος, αλλά στο τέλος κερδίσαμε. Ποιος το πέφτα? Όλοι, ρε, όλοι. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αυτές τις δηλώσεις κάνανε. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Λέω, μας δουλεύουν αυτοί όλοι. Όλοι κερδίσαν. Είναι δυνατόν να κερδίσαν όλοι. Τώρα, όσον αφορά για τα γκάλοπ, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ήταν στημένα. Δείχνανε ένα ντέρπι μέχρι τέλους, όπως μας δείχνανε και τότε με το δημοψήφισμα, ότι ήταν ντέρπι, και στο τέλος έγινε ήταν 62-38, το θυμάσαι. Μας λέγανε ότι είναι ντέρπι, μια φορά είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά με μισή μονάδα, τη μία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με μια μονάδα, και στο τέλος ήταν 7 μονάδες και μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πέρασε λοιπόν, τριχομονάδα. Και όσον αφορά και το άλλο, ναι. Το 28% της Νέας Δημοκρατίας και το 35% του ΣΥΡΙΖΑ δεν με λέει κάτι αυτό σαν ποσοστό. Πολλά. Είναι μνημονιακή. Θα συνεχίσω μετά εγώ. Θα συνεχίσω μετά. Θέλω να πω, Κωστή. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα τον Δημήτρη τον Δραγόγια. Λέει, μόλις πιάσουν λίγο τα κρύα, θα πάμε με τον Τζόρνταν να φάμε σούπα στον Παλί. Όπως πηγαίναμε το χειμώνα. Γεια σου, Δημητράκη, θα πάμε. Ο Δημήτρης είναι στην Έτρια ευτυχώς. Έχουμε και φίλους εκεί, έτσι, να έχεις υπόψη σου. Όπως τον Παναγιωτήδη, αυτή τη μύτη με το σαγόνι το ενωμένο. Αυτόν τον άντρα τον όμορφο. Λοιπόν, έχουμε φίλους, έχουμε καλά παιδιά. Έχουμε καλά παιδιά και ευτυχώς βρήκανε καλή στέγη και τα λοιπά. Το μόνο κακό είναι ότι αυτοί δεν μπορούν να δουλέψουν και κάπου αλλού. Είναι, πώς το λένε, σαν μονοπόλιο τους έχουν και σαν σκλάβους και τα λοιπά. Και με στέλνει μήνυμα, είναι 586.000 είναι, λέει, οι δημόσιοι υπάλληλοι. 586.000. Και αυτοί λοιπόν το 90% ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει. Εσύ, λοιπόν, εσύ, και ας το διαψεύσει κανένας. Εσύ τι αψήφιζε. Φυσικά, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και τα φρύδια μου. Να μην πονάει το κεφάλι μου. Έτσι είναι. Άντε, μπράβο. Έτσι είναι. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο από τα Γιάννητσα. Ο οποίος μου στείλε το μήνυμα. Σωστά το έπαιξε στο έργο, Νίκο. Θα τα πούμε και εκτός αέρα. Λοιπόν, αυτά. Λέγε. Αλλά θέλω να πω το εξής, επειδή ο συνονόματος μου και ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης. Τι έκανε. Επειδή μας είπε ότι. Καλά μας τα είπε. Άδωνης, Ελένη. Όχι, Γεωργιάδη με λένε. Α, Γεωργιάδη. Και αυτός λοιπόν, επειδή κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι είπαν και αυτοί. Κέρδισε. Πώς είναι κέρδισε, Γεωργιάδη. Όλοι κερδισμένοι. Ο Πατανόβουρτσας πώς κέρδισε. Ναι. 6 πόντους να πούμε, να πούμε κάτι. 28% αυτοί πήραν τα ίδια, λέει περίπου. Κάτι τέτοια λέει. Τέλος πάντων, να του πω το εξής, να του θυμίσω γιατί. Έχει μνήμη χρυσόψαρο κι αυτός. Ή μάλλον πρέπει να έχει καλή μνήμη αυτός. Δεν έχει χρυσόψαρο, αλλά δεν θέλει να τα πει, δεν το συμφέρει να τα πει. Μάλιστα. Ότι πριν από κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, λίγα χρόνια, το 28% σε ποσοστό που έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία αντιστοιχούσε κάπου στα πάνω από 2 εκατομμύρια και ψήφους. Ναι. Κάποτε η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε 3 εκατομμύρια και ψήφους, ψηφοφόρους. Ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, στήριζαν Νέα Δημοκρατία. Τώρα ήταν 1,5 εκατομμύριο η ψήφη της Νέας Δημοκρατίας. Ας ψαχτεί λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να δει γιατί έχασε τους μισούς ψηφοφόρους της. Μάλιστα. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να βάλουν τα μεγάλα κόμματα. Όσον αφορά για το Πασόκ, ούτε καν το συζητάω. Εκεί μαζεύτηκαν 2-3 δυνάμεις μαζί, πολιτικές δυνάμεις, και πάλι δεν μπόρεσαν να υπερβούν εκεί το 7%. Και όσον αφορά και το ποτάμι, ξεγυμνώθηκε και αυτός. Να το πούμε και αυτό το πράγμα. Ο Γκλέτσος μπήκε στη Βουλή. Από ό,τι μου λένε. Δεν έχει λεφτά. Από ό,τι μου ενημέρωσαν κάποιοι φίλοι μου, μου είπαν, δεν το άκουσα εγώ, αναληθεύει δηλαδή αυτό, μου είπαν ότι πώς λένε τον αρχηγό του Θοδωράκης, του Ποτάμι, έθεσε αλλαγή ηγεσίας στο Ποτάμι. Ναι. Λοιπόν, απέδειξε δηλαδή ότι από πίσω είναι άλλοι. Δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε, εσύ να είσαι ο αρχηγός ιδρυτής του κόμματος και να θέλεις να αλλάξεις τον εαυτό σου με άλλον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ξεγυμνώθηκε λοιπόν και αυτός. Αναληθεύουν αυτά, έτσι. Πάει και αυτός. Λοιπόν, αυτά για την. Λοιπόν, είπαμε για τα κόμματα, είπαμε για τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Στο Χ το βλέπω εγώ. Εντάξει, εσύ δικαίωμά σου είναι. Παίζει και ο Ηρακλής αύριο, ο οποίος με πήρε ο γιατρός τηλέφωνο έξαλλος. Θέλει να φάει το κεφάλι του Παπαδόπουλος ο Άβελ, του κάνουν τη σύνθεση. Μπορεί να του κάνουν τη σύνθεση ο Παπαθανασάκης. Πού να ξέρω εγώ ποιος κάνει τη σύνθεση εκεί. Θα βάλει Βέλιο και Ρωμάνο και τρώει τον Ζιαμπάρι και βάζει τον Στάμου σέντερ μπακ. Δεν ξέρω, γιατρέ, να δούμε το μάτς. Να δούμε το μάτς και να δούμε τι γίνεται. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι σκασμένος ο Παπαδόπουλος με αυτά. Κάτσε. Τι θα πει ο Παπαδόπουλος είναι σκασμένος με αυτά. Ανάλυσε μου. Τι σημαίνει σκασμένος. Και για ποια. Τώρα, άμα σου λένε τι να κάνει στην ενδεκάδα και ποιου να βάλει και ποιου να φύγει. Έτσι, έτσι γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα θε να βάλει άλλον και συλλόγη, θα βάλει αυτόν. Λέω εγώ τώρα, α πούμε. Και σιωπημένη και όχι, πρέπει να πάρει παιχνίδια για να πουληθεί και να κάνει και τα ξέρω εγώ. Δεν έχει πλέον θέση εκεί πέρα, δεν έχει ρόλο. Δεύτερο, καλύτερα τα βροντά και φεύγει. Να φύγει ω επιτυχόν. Και καλύτερα έπρεπε να φύγει το καλοκαίρι σαν επιτυχημένο. Ναι. Γιατί κάποτε είχε και πρόταση από την Τρίπολη και κοροϊδεύε ο κόσμος εδώ πέρα. Ναι, το είχαμε πει εμείς. Εμείς τους ανοίξαμε τα μάτια για να τον κλείσουν, να τον προλάβουν και αυτοί κοροϊδεύαν. Ας ρωτήσουν τον ίδιο τον Παπαδόπουλο να δουν άμα είχε πρόταση. Πώς? Ας ρωτήσουν τον ίδιο τον Παπαδόπουλο. Είχε πρόταση από την Τρίπολη. Δεν είπα φασίστες της Χρυσής Αυγής τους φίλους. Είπα είναι φίλοι με τον Χίτλερ. Γουστάρουν τον Χίτλερ. Ούτε κανένα πρόβλημα έχω με τον Χίτλερ. Μπορεί να μπαίνει ο Χίτλερ στην Ελλάδα. Και να γινόμαστε αυτή τη στιγμή που δεσλίκα και να είχαμε 800.000 εργοστάσια. Δεν κατηγορώ. Κάτι. Εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα. Αλλά τον πατριωτισμό και τα λοιπά δεν μασάω από πατριώτες. Κάτι άλλο, μια που. Γενικά τα πατριωτικά κόμματα. Ήθελα να το πω και προηγουμένως και το ξέχασα. Ναι, γενικά. Γι' αυτό πρέπει να τα σημειώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό με τους σταυρούς. Καταργήσαν τους σταυρούς. Τι σημαίνει αυτό, ξεφτύλα μεγάλη για μένα. Πολύ μεγάλη. Ναι. Καταρχήν. Το βάλανε τώρα με το μέσο. Όποιο έχει μέσο, το βάλανε στη λίστα. Οι πρώτοι δεν βγαίνουνε. Ναι. Η ξεφτύλα η απόλυτη. Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι αν με πλεύριζε κάποιο ένα πολιτικό κόμμα και μου έλεγε, έλα εδώ, σε γουστάρουμε ρε παιδί μου και θέλουμε να σε βάλουμε στο συνδυασμό. Ποιο συνδυασμό, παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τι, δεν έχει σταυρού και τώρα. Τι θέση, θα είσαι ο 12ος. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω, θα του πω. Ναι. Θα είσαι ο 7ος. Πόσοι βγαίνουνε, παράδειγμα, 4. Ευχαριστώ πολύ, δε. Τι να κάνω, βρε, να γεμίσω το ψηφοδέλτιο. Έτσι. Ίσα, δεν θέλω. Να είναι με σταυρούς, να αγωνιστώ, να δούμε πόσα πίδια χωράει ο Σάκος, τι γνωριμίες έχω, τι δύναμη έχω. Μ' αρέσεις. Πώς θα γίνει, ρε. Σωστό. Σωστό. Με βάλεις τώρα εμένα να γεμίσω το ψηφοδέλτιο το δικό σου, να σε φέρω δηλαδή κάνα 2.000 ψήφους, 3.000, 5 πόσους έχω
τους δικούς μου και να βγει ο άλλος, ο μπροστινός μου. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Σωστό. Κατάλαβες. Σωστό. Δεν θα το πω προηγούμενος. Σωστό, μ' αρέσεις. Βέβαια. Δεν είναι υποκρισία, φίλε Ραπτόπουλε, το ότι μπήκε ο Λεβέντη στη Βουλή. Γιατί το Λεβέντη τον βάλαν στη Βουλή παιδιά ηλικίας 18 έως 24, δηλαδή ψηφοφόροι των τελευταίων ετών. Υποκρισία είναι για αυτούς που ψηφίζουν χρόνια και επέλεξαν τώρα. Σωστό. Μια απόδειξη ότι τα γκάλοπ ήταν στημένα είναι αυτό με το Λεβέντη. Όλα τα γκάλοπ λέγανε ότι ο Λεβέντης μπαίνει στη Βουλή. Οριακά μπαίνει, άλλος τον έδινε 3,5, άλλος 3,2, 3,3. Αλλά τα δύο πρώτα κόμματα τα είχαν ντέρπι και βλέπουμε τη διαφορά 7. Πώς είναι, ρε φίλε, δυνατόν να έχει τέτοια απόκληση 7-7,5 μονάδες στα δύο πρώτα κόμματα και όταν τον άλλο με το 3% τον κατάλαβες ότι θα μπει στη Βουλή. Έλεος με τα κόμματα και την πολιτική, λέει ο 2,30. Γενώσιμα πίνει ραπ, άφησε τα παραμυθάκια ότι η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες, εσύ κουμουνιστής είσαι τότε. Μα πες μου ό,τι θες, ρε φίλε. Να μαλώσουμε δηλαδή. Ραπ, το σεξ δεν το γλιτώνουμε και διαλέξαμε το Τσίπρα να μας κάνει σεξ. Το γράφει αλλιώς, εγώ το μεταφράζω αλλιώς γιατί είμαι κύριος. Κύριε Τζόρνα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός θα χαρεί το πρωτάθλημα? Καταρχήν να πούμε 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Κάνε κόμμα Ιβάν τώρα, όλος ο λαός του ΠΑΟΚ και ο Ποντιακός Ελληνισμός μαζί σου. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι... Αν έκανε ο Σαββίδης κόμμα... Το φωνάζω κάνα δύο χρόνια τώρα. Ναι. Ας κάνει κόμμα. Πόσο θα έπαιρνε? Πιστεύω εγώ ότι... Θα μπαίνει στη Βουλή δηλαδή. Κοίταξε, 1,5 εκατομμύριο πήρε η Νέα Δημοκρατία. 1,550 κάπου εκεί πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Για πλάκα θα τα είχε αυτά ο Σαββίδης. Για πλάκα. Από ποιους? Από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, από τους Πόντιους. Πόντιους. Και γενικά από τους σωστούς νοηματικά ανθρώπους, ας πούμε. Σωστούς νοηματικά. Ναι, βλέπουν έναν άνθρωπο επιχειρηματία. Ναι. Ρε παιδί μου, στο μυαλό σωστούς, όχι οπαδούς, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καταρχήν ο άνθρωπος αυτός δείχνει ότι είναι πατριώτης. Τι είναι, λέει? Πατριώτης. Γιατί είναι πατριώτης? Σωστός επιχειρηματίας. Σωστός επιχειρηματίας είναι. Ναι, πατριώτης είναι ότι, θα σου πω, θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα. Με τα ρωσικά συμφέροντα είναι. Δεν έχει σημασία, θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα. Βέβαια. Λοιπόν. Σωστός επιχειρηματίας είναι. Σωστός επιχειρηματίας. Έτσι ακριβώς. Ό,τι λέει το κάνει, το έχει αποδείξει, είναι γνήσιος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να μην τον ψηφίσει κάποιος. Άρα είναι πιο φερέγγιος. Βεβαίως. Από αυτούς οι οποίοι είναι, να πούμε. Βεβαίως. Πιστεύεις ότι. Μη ΠΑΟΞΙΣ θα τον ψήφιζε? Εγώ αν είχε, ας πούμε. Δηλαδή Αργιανός, ναι. Ηρακλειδέας, Πανιόνιος, Ολυμπιακός, ναι. ΑΕΚΤΣΙΣ, δηλαδή πέραν της οικογένειας του ΠΑΟΚ, θα τον ψήφιζαν? Εγώ... ή θα έκανε το κόμμα που θα έλεγε ο ΠΑΟΞΙΣ και θα ήταν. Εγώ πιστεύω, ναι. Κωστή, γι' αυτό είπα. Σπαθεί τώρα, άμα έκανε κόμμα. Ναι. Γι' αυτό είπα νοηματικά, κατάλαβες? Όποιος έγινε, παιδί μου, δεν είναι οπαδός φανατικός. Νοηματικά, ναι. Θα τον ψήφιζε σίγουρα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε και οι πρωθυπουργοί που έχουν περάσει από την Ελλάδα, οι περισσότεροι ήταν φίλαθλοι ομάδων. Ναι. Του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν όμως μεγαλομέτωχοι ομάδων. Δεν έχει σημασία. Σημασία. Δηλωμένος είναι ο Τσίπρας Παναθηναϊκός. Ναι. Δηλωμένος ήταν ο άλλος Ολυμπιακός. Ναι. Δηλωμένος ήταν ο άλλος Παναθηναϊκός. Άλλο αυτό, ρε πουλάκι μου, ναι. Ένας σε βρίζει, σε λέει κλόου σαν το Λεβέντ και τα λοιπά. Σε πονάει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν είμαστε τσίρκο, λέει ο 452. Είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ και σου τι λέει, να πούμε. Εντάξει, ναι. Ο 452 με αγαπάει εδώ και χρόνια, τον παρακολουθώ, με βρίζει. Είναι γιατί δεν πειράζει. Είναι ο Ποντιακός Ελληνισμός μαζί σου, Ιβάν, κάνε κόμμα. Ο Τσίπρας είναι σαν τον Ολυμπιακό, λέει. Φάπα στην Ευρώπη και γυρνάει στο χωριό και κάνει έκλειο. Βέρεια, Τάσος 13. Μαχαιριά στην καρδιά σου θα είναι αν ο ΠΑΟΚ νικήσει καθαρά την ΑΕΚ, Ραπτόπουλε. Γιατί, ρε φίλε, αεκάρα είμαι. Εγώ θέλω να δω τον Μπερμπάντοφ μέσα στην Τούμπα να σηκώνει τον ΠΑΟΚ. Πεντακάθαρα θα την πάρει. Ναι, να το σηκώσει. Γιατί εμένα, έτσι όπως τον βλέπω, τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το σηκώσει. Τον πάρει, δηλαδή, ο Μπερμπάντοφ για να κάνει γκολ πρέπει να είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο Μπερμπάντοφ. Τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του. Εγώ λέω από τώρα και πάλι την ΑΕΚ την έχει για πλάκα ο ΠΑΟΚ μεθαύριο. Χωρίς Μπερμπάντοφ. Κάποια στιγμή θα τον βάλει και τον Μπερμπάντοφ. Στο 60 θα είμαστε 0. Και χωρίς Μπερμπάντοφ θα τον πάρει. Αυτό ναι. Θέλω να ακούσω από σένα. Και να πούμε ότι είμαστε και κοντά σε ένα sold out. Σου λέω ότι κοντεύει η Τούμπα να κάνει το πρώτο sold out. Μακάρι, ναι. Δεν το βλέπω όμως. Ήδη κάνα δύο θύρες εξαντλήθηκαν. Νομίζω στην 7 δεν υπάρχει στήριο. Ιορδάνης Γεωργιάδης, καμιά σχέση με τον καρδιοχειρούργο Τζόρνταν. Εκτός ότι εσύ έχεις λέει μεγαλύτερο IQ, είναι δεδομένο. Υπάρχει Ιορδάνης Γεωργιάδης καρδιοχειρουργός. Δεν ξέρω. Τιμή του που έχει ίδιο όνομα με τον Τζόρνταν, το φίλο μας έτσι. Λοιπόν, ο Τσίπρας αναγκάστηκε να ψηφίσει μνημόνιο διότι δεν είχε άλλη επιλογή. Πήγε κόντρα στα πιστεύω του Κωστή. Είναι σαν τη γυναίκα που θέλει να χωρίσει τον άντρα της, αλλά δεν το κάνει γιατί είναι άνεργη. Και αν το κάνει, θα πεινάσουν τα παιδιά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλει τον άντρα της. Λέω θεωρία τώρα, 600 για τον Τσίπρα. Λοιπόν,
18 με 24 ψηφίζαν Τσίπρα. Όσοι ήταν πάνω από 50 και ψηφίζαν Τσίπρα είναι υποκριτές. Διαχωρίζει τη θέση του 984. Ιβάν κάνει κόμμα τώρα και άλλα μηνύματα για τον Ιβάν. Ο άλλος λέει πες μου τα μαρκαρίσματα Τζόρντα σε Παλατέλα, Αραβίδη, Μποανανότη και Βάργκας. Ο Δέλας θα χτυπήσει κάθετα από κέντρο και αριστερά τον ΠΑΟΚ. Από κέντρο και αριστερά, δηλαδή θα χτυπήσει Κωνσταντινίδη και αυτό. Περιμένω, λέει ο ίδιος, να δω αντίδραση του Τούντορ στο κάθετο παιχνίδι της ΑΕΚ. Πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει τέτοια ομάδα. Λοιπόν. Ξέρεις, λέει, γιατί η ιστοσελίδα της ΠΑΟΚ δίνει μόνο ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Τετάρτης. Δεν ξέρουμε. Ο άλλος λέει: θέλω να δω τον Γιωργάκη και τον Ασλαμά Μαρμίτα που διερήγνεται η μάτια τους για τον ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Να τους πεις να μαζέψουν τα κουμπιά από τη Ρόμπα. Τζόρνταν, πέρα από άμπαλος είσαι και άσχετος με τα εκλογικά, λέει. Όταν οι εκλογές γίνονται εντός 18 μήνου, γίνονται με λίστα. Για την αποχή μας άλυσες. Ας ψήφιζαν, ρε φίλε. Λέω 884. Εγώ έδωσα, φίλε, να έχω μάρτυρες. Έδωσα καταρχήν το στενό περιβάλλον, όσοι με γνωρίζουν. Είπα, θα βγει ο Τσίπρας. Τζόρνταν, οι εκλογές έγιναν με λίστα γιατί δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Εντάξει, εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα, δεν θα κατέβαινα εγώ άμα ήταν με λίστα. Δεν είπα γιατί έγιναν. Ωραία. Ο άλλος λέει ότι η Γιουβέντους άλλαξε από 3-5-2 σε 4-3-3 και κερδίζοντας, παίζοντας καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ με 4-3-3 με Ζάιρο και Μάξ τα άκρα, πώς το βλέπεις? Ζάιρο και Μάξ τα άκρα. Θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να το παίξει και αυτό. Με Ζάιρο και Μάξ και ίσως και Ροντρίγκες στα άκρα, αλλά όχι ως back half, έτσι. Ραπτό φέρνε και το Μένιο εκτός από τον Τζόρνταν κάθε Δευτέρα στο ράδιο. Κάνουν καλό δίδυμο. Κάνε λίγο Μένιο. Και ψηφίδι. Χαιρετίσματα Τζόρνταν από τον Γιαννάκη. Θα έρχεται ο Μένιος. Μπορεί να μην έρθει όλες τις Κυριακές, αλλά έρχεται στη Μαρμίτα. Λοιπόν, άλλο έχουμε να πούμε τίποτα? Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά μηνύματα. Γίνεται κατικλυσμός μηνυμάτων. Βομβαρδισμός. Βομβαρδισμός, βεβαίως. Να, τι. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Θες να ανοίξουμε τις γραμμές. Ανοίξουμε. Είπαμε για Άρη, δεν με είπες. Τι να σε πω, για Άρη είδανε, στον Άρη είδανε ότι με τις πορδές αυγά δεν βάφουνε. Και αναγκάστηκαν να κάνουν μεταγραφές, αναγκάστηκαν να μην λέμε πάλι τα ίδια. Με ρωτάνε οι Αριανοί άμα βγει η ομάδα. Λέω, ρωτήστε τον Άρη, δεν βλέπετε. Εσύ τα λες τα νέα καλά, μου λέτε. Λέω, με κυνηγάνε όμως οι Αριανοί. Τι να ασχολείσαι με τον Άρη, μου λένε. 2-31-0-90-90-90. Ναι. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για πάω ΚΑΕΚ. Μιλάμε για Ηρακλή που πάει με Ρωμάνο, με Βέλιο. Με Ζαμπάρι Άρη, αντί, ξέρω εγώ, Ζιάμπαρι, έξω Ζιάμπαρι, μέσα Στάμου στα center back. Φωνάζει ο γιατρός, γονίγεται. Γιατί ο Ζιάμπαρι είναι κάτσε καλά στο πέρα, φίλε. Δεν τον βάζει, λέει. Δεν τον βάζει. Έτσι. Παίξει Στάμου. Δεν ξέρω. Εδώ πέφτει η χαρτάκι. Τον, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή νιώθεις ότι είναι πιεσμένος. Μαθαίνεις κάτι. Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα αυτές τις μέρες. Δεν ασχολήθηκα, δυστυχώς. Ακούγεται ότι νιώθεις ότι έχετε πιέσει ο προπονητής για να κάνει. Ακούγεται, ναι. Ναι, ακούγεται. Δεν το, λέμε δεν ότι το ψάξα. Δεν το ψάξαμε. Καλημέρα. Για τον Άρη, η άποψή μου θα είναι σε κάνα δύο εβδομάδες. Πιο στάνταρ να σας πω, άμα. Ναι. Την πορεία του δηλαδή. Θα την πω, δεν το συζητάμε. Πώς το πες? Σε δύο εβδομάδες. Ναι. Να δω και κάνα δύο παιχνίδια που θέλω του Άρη. Του Άρη. Να μάθω και κάτι άλλο που θέλω. Οπότε θες χρόνο. Θέλω λίγο χρόνο και εγώ. Ναι. Για να πω αν θα βγει στάνταρ, ας πούμε, όπως κάνουμε τις προβλέψεις μας κάθε χρόνο. Άντε, πάμε. Πάμε λοιπόν. Πάμε, καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι λέει? Καλά, λέει. Θέλω να πω στον Τζόρνταν πρώτα. Να πει, φίλε, ό,τι θες. Ρε φίλε, βλέπεις μπάλα το 2015 και μας λες ότι ο Γιώλης είναι καλός παίκτης. Έλατε. Την άποψή σου λες εσύ, φίλε. Εγώ τη δική μου λέω. Όχι, θέλει να πει είναι αργός. Αλλά πες μου αργός είναι, το ξέρω. Τα πλεονεκτήματα που έχει για να το δικαιολογήσω την αργοπορία. Εγώ να στο εκδηλώσω, να στο αποδείξω κιόλας. Εκδήλωσε. Γιατί θα μας τρελάνεις εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ να σου πω το εξής τώρα. Πρώτα απ' όλα. Να μην πω για την εθνική, γιατί είναι στέλεχος της εθνικής. Α, δεν μου λέει τίποτα. Τέλος πάντων, προχώρα, παρακάτω. Παρακάτω. Μόλις έφυγε πρόπερση από τον ΠΑΟ και πήγε στην Τουρκία, διαλύθηκε η ομάδα μας, να ξέρεις, στο κέντρο. Με Τσιόλη, λοιπόν, πέρσι, είχε στην ομάδα πρώτη. Μόλις καθάρισε ο Τσιόλη, κάνει υπομονή ο Άγγελος, κάνει υπομονή, τον έφαγε τους Κυλιακούς. Μόλις καθάρισε ο Τσιόλη, καθάρισε και ο ΠΑΟ. Ψάξτε και δέστε λίγο. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω δύο πράγματα. Mm. Και στον Κατσουράν, άμα καθόμουν στον Κατσουράν, θα έπαιζα και εγώ εθνική. Πρώτον. Λοιπόν, δεύτερον. Πού είσαι ο δεξιός και βλέπεις ότι ο Μπάμπ θα βάλει τρία γκολ στην ΑΕΚ? Θα το δεις τώρα μεθαύριο αυτό. Και ποιο σφύριγμα να πάρει εσύ, γιατί είσαι μεγάλη ομάδα για να πάρει σφύριγμα. Για εκεί, για την πόλη, είσαι μεγάλη ομάδα. Για μέχρι εκεί όμως. Εσύ επειδή είσαι εξάκι από ό,τι κατάλαβα. Βέβαια. Λοιπόν, θα το δεις μεθαύριο αυτό. Είπα εγώ, αν όχι 3-2 γκολ σίγουρα. 2-0, 3-0, έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Την
Άρη το βράδυ θα βγεις. Εγώ θα πάρω χάσο κερδίσω. Εντάξει, φυσικά, εδώ. Τέλος πάντων. Θα το δεις, αγόρι, να το δεις, εδώ είμαστε. Αυτό που λέει, είναι... θέλω να μου πεις και τη δική σου γνώμη, γιατί εσύ είσαι ο λογικός. Ναι. Κοίταξε, ο Ανάκογλου, εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Έτσι. Άμα τον πετάξει μέσα μαζί με τον Γιώχανσον και τον Σιμόες και βάλει τώρα, έχω τώρα έχω Αραβίδη σέντερφορ, ο οποίος είναι γρήγορος στο χώρο το μεγάλο, αλλά δεν μου κάνει κλικ για την ΑΕΚ αυτός ο παίκτης. Σίγουρα είναι ότι λιγότερο χειρότερο από αυτούς που έχει το Μαύρο και τον Τζιμπούρ. Άκουμε λίγο για μένα, ποιο είναι το μυστικό στο μάτς αυτό για την ομάδα σου. Για πες. Όπου Ανανώτε που είναι δεκάρι και ο Βάργκας που είναι δεκάρια. Είναι να τους βάλει και τους δυο. Στα άκρα τους βάλει. Ναι. Και τον Ανάκογλου σαν οχταροδέκαρο. Εκεί, μπράβο. Πρόσεξε τώρα. Το κλειδί για την ΑΕΚ είναι, εάν αυτοί οι δύο τα δεκάρια λειτουργήσουν σαν εξτρέμ σε υψηλό βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ στα πλευρά του θα έχει πρόβλημα και με τον Ροντρίγκες και με τον Κωνσταντινίδη. Από αυτούς τρεις παίκτες, δηλαδή τον Ανάκογλου σαν οχταροδέκαρο, είναι βαρόμετρο ο Ανάκογλου σαν βαρόμετρο στο μάτς. Και από τους δυο ακριανούς δεκάρια που είναι όμως θα παίξουν σε ρόλο εξτρέμ, είναι ευέλικτη, ρε. Ναι, θα κριθεί το αποτέλεσμα. Αν αυτοί οι τρεις πιάσουν πάνω από 7, 8, 9 απόδοση, έχεις αποτέλεσμα. Εάν αυτοί δεν τραβήξουν. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Που είναι τραυματίας, το λέω. Τα δύο πλάγια back half σου. Ο Γκάλο. Ο Γκάλο θα δώσει στον Βάργκας ή στον Μπουανανότε. Ποιος θα παίξει δεξιά, δεν ξέρω. Θα εναλλάξει, ρε. Όποιος είναι εκεί δεξιά θα πάρει βοήθειες από τον Γκάλο, γιατί ο Γκάλο είναι χιλιομετράκιας, παιχτάρα, έτσι. Θα μπει δηλαδή σαν φορ μέσα. Ο άλλος ο Φουγκαράς που θα παίξει από την αριστερή μεριά δεν θα πάρει τις βοήθειες του Σοϊλέδη ή οποιοδήποτε άλλο παίξει αριστερό μπακ. Εκεί η ΑΕΚ χωλαίνει. Εκεί, τα αριστερό μπακ έχουμε πρόβλημα. Α, μπράβο. Επίσης και τελειώνω. Στο παιχνίδι με τα Γιάννενα μου έκανε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι στο 2-1, όταν έγινε 2-1 και η ΑΕΚ με τον Μπας Γιάννενα παίζανε ο ένας να κρατήσει και ο άλλος για να βγάλει το αποτέλεσμα. Ναι. Μου έκανε αρνητική εντύπωση γιατί κάτσανε μετά το 60-65 και οι δύο αμυντικοί χαφ, και ο Γιώχανσον και ο Σιμόες. Κουράστηκαν, λες. Δεν ξέρω, θέλω να το ξαναδώ. Εγώ λέω, τους πήρανε παραμάζωμα οι χαφ του Μπας Γιάννενα. Αν ο Τσουκαλάς μου παίρνει το κέντρο σε 11 εναντίον 11 και μετά λόγω των αποβολών, των δίκαιων αποβολών, θα πω εγώ. Μα το πήρε μετά το 60 που είπε. Ναι. Μα το πήρε. Στο πήρε το κέντρο. Μετά το 60. Ναι. Εκεί θέλω να δω πόσο μπορεί ο Γιώχανσον σε 90 λεπτά να αντέξει. Δεν ξέρω. Και δίπλα το Σιμόες. Εκεί δηλαδή, αν κάποιος από τους δυο κλατάρει, θα αναγκαστεί να γυρίσει τον Ανάκογλου στα χαφ πίσω και να βάλει άλλον σαν δεκάρι. Άρα λοιπόν εδώ κράτα το στην πίσω μεριά του μυαλού σου και αυτό το κομμάτι. Εγώ με την ΑΕΚ το μελέτησα το ματσό, δηλαδή σε ένα μπαρ με τον Ασλαμά. Έτσι. Να σε περίμενε, θα μάθα λίγο μεζάλη, να σου πω κάτι. Συμφωνείς όλα αυτά. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ότι χωλένουμε αριστερά και στην επίθεση. Εκεί αυτά τα δύο έχουμε. Αριστερό μπακ και επίθεση. Και φορ. Η ΑΕΚ έτσι θα κατέβει, όπως είπες, και έτσι θα παίξει. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τις εκπομπές, τη τηλεόραση έχει αρχίσει. Europe One, ναι. Ξεκινήσαμε. Προσπαθούμε από τις 6 να δούμε και δεν παίζει τίποτα. Ποιες 6? 6 του μηνός, 6 Σεπτέμβρη έλεγε θα αρχίσει. Το πήγα αργά λόγω των capital controls και ιστορίες. Άστα. Κάτι άλλο, τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις την ξανά, θα περάσει εύκολα, λες. Άνετα. 2-0 σκορ. Θα παίξω 0-2. 0-2 τον Ολυμπιακό. Θα παίζα 1-1 την ΑΕΚ σκορ. Την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ 1-1 σκορ. Και θα παίζα χ τον Ηρακλή στην Πλατανιά. Δεν μπορώ να παίξω την ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, γαμώτο, γιατί είναι ο μεγάλος. Και μην ξεχνάς ότι τα Γιάννα που έλεγες πριν για τα Γιάννα έβαλαν 3 στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Και. Σπαρνάτε, θα πούμε. Τα λέμε. Bye bye. Yeah. Επόμενο γραμμή, ναι. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα, κύριε μου. Γεια σα. Λοιπόν, πήρα περισσότερο για τον Τζόρταν. Έλα, να πάνε. Εδώ. Εδώ είναι. Λοιπόν, δεν είμαι αεξή, δεν είμαι παοξή, αλλά είμαι τζογαδόρο. Είστε κουμαρδί. Ναι, ωραία. Μου αρέσει η σιγουριά του ότι το θα έχει μηδέν παθητικό και ότι ο Μπονανότερ θα βάλει γκολ. Έτσι λέω λοιπόν, εγώ τώρα, ναι. Ναι, ναι, δεν θα δεχτεί πολύ ο Παοκλού. Διάλεξε τι θέλεις να χάσεις. Τι να χάσω. Δεν ξέρω παλικάρι, μου για... να βάλουμε. Δεν. Να στίχημα θέλεις να βάλουμε. Σε ένα καφέ που λέει ο λόγος. Ναι, θες στίχημα να βάλουμε. Έτσι, έτσι για να σε έχω απέναντι μου να σε δουλεύω. Το στίχημα ποιο θα είναι. Ό,τι θέλεις. Ναι, ποιο εσύ θα είναι. Το διαλέγεις. Ναι, ποιο εσύ θα είναι. Ότι δεν θα έχεις μηδέν παθητικό. Ένα είναι αυτό και διαλέγεις ποιο θέλεις από τα δύο. Και ότι ο Μπονανότης θα σου βάλει γκολ. Ότι δεν θα βάλει γκολ ο Μπονανότης, σου βάλω ένα στίχημα ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άκουσα ότι έχεις μαγειρίο, ότι έχεις. Άστο αυτό, λέγε τώρα. Όχι, να έρχομαι να τρώω κάθε μέρα τσάπες, για μία εβδομάδα. Ή θα συμπληρώνω διπλά, ή θα δω τσάπα. Αλλά την ώρα που θα τρώω θα σε έχω απέναντί μου. Δεν θα σερβίρεις πουθενά. Να βάλουμε ένα μπουκάλι ουίσκι, γουστάρεις. Δεν πίνω ρε φίλε. Δεν πίνεις. Τρώει όμως. Μόνο Σύπουρο. Μόνο Σύπουρο μου παρέα. Εντάξει, ένα τραπέζι να κάνουμε με Τσίπουρο παρέα. Δηλαδή, όταν λες δεν πίνω, το Τσίπουρο τι είναι ρε φίλε. Εντάξει, για την παρέα ρε φίλε. Α, λίγο. Λοιπόν, ραπ. Ναι. Όποιος χάσει, ναι. Όποιος χάσει θα κάνουμε ένα τραπεζάκι. Έγινε. Θα είσαι και εσύ ραπ μαζί. Το στοίχημα όμως, το στοίχημα ποιος είναι το στοίχημα τι είναι. Το στοίχημα ότι δεν έχει μηδέν παθητικό. Ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει. Άλλο τον άλλο το άλλο τώρα. Ποιο να βάλουμε στοίχημα. Λοιπόν, ότι η ΑΕΚ δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει. Εγώ λέω ότι θα χάσει. Σίγουρα. Ναι, έγινε. Λοιπόν, εντάξει, έφυγε το στοίχημα. Λοιπόν, να πω όνομα επίδεσδο. Όχι, εντάξει, θα μου το πεις από τη φωνή, σε καταλάβω. Ανέστησε. Λοιπόν, και κάτι άλλο ρε παιδιά. Όταν παίρνει κάποιο. Και δηλώνει αεξής Ολυμπιακός ή έτσι, μην τον αφήνετε να μιλάει για τα στραχώματα. Να μιλάει για την ομάδα του να κλείνει. Σας κάνει να κερδί και άλλοι περιμένουν μία ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σου, Βενεστή. Γεια. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα. Νάτος. Το ένα το σκορ το έπαιξες, θα το παίξεις. Ναι. Την Ξάνθη. Θα σε δώσω κι εγώ τα άλλα δύο. Ναι. Πλατανιάς 3-1 και ΠΑΟΚ 3-1. Θα τα παίξουμε. Με το χάλασες τώρα. Παίξ' τα ρε. Να τα παίξω ρε φίλε. Αλλά πρέπει να βρω εταιρεία για να παίξω τον ΠΑΟΚ. Γιατί να βρεις εταιρεία, δεν παίζεις στον ΟΠΑΠ. Όχι. Γιατί τι είναι ο ιδιοκτήτης του ΟΠΑΠ, ξέρω εγώ, μέτοχος είναι ο Μελιζανίδης. Δεν μπορεί να παίξει η ΑΕΚ μέσα. Δηλαδή τι είναι ο Σκοστά τώρα, όχι πλάκα. Τι δεν μπορούμε. Ο ΟΠΑΠ τα μάτια της ΑΕΚ δεν τα έχει μέσα. Δεν τα έχει. Όχι. Δεν τα έχει. Και πέρσι με τον Ολυμπιακό που ήταν πρωταθλητή, πώς το είχε. Πέρσι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Ναι. Αυτό δεν το και θυμάμαι. Και δεν είχε άλλα παιχνίδια. Δεν θυμάμαι. Με πιάνει το διάβασα. Ναι. Όχι, το είχε. ΑΕΚ Ολυμπιακός το είχε. Ενώ ο Ηρακλής που έπαιζε με τον Πανιόνιο νομίζω. Δεν τον είχε τον Ηρακλή. Δεν τον είχε. Νομίζω ότι τον είχε. Ναι. Σωστά. Όχι, δεν τον είχε. Λάθος κάνετε παιδιά. Όχι, τον Ηνάικ. Νομίζω πέρσι την είχε. Την είχε, ναι. Πώς έπαιξε τότε. Και πέρσι θυμάμαι όλα τα μάτια ήταν και κλεισμένο το θυρών. Εκείνοι παίξανε με κόσμο. Τέλος πάντων. Ραπτόπουλε, του Ανταρσία δεν ήρθανε τίποτε, καμιά βόλτα δεν πέρασανε. Σήμερα? Δεν είναι, δεν πήγαν καλά. Δεν πήγαν καλά. 0-6 πήρανε. Αυτούς τους φέρνεις έχει 3-4 χρόνια. Ναι. Κάπου εκεί περίπου. Άντε να δούμε στις άλλες εκλογές δουλειά θα βρούνε. Θα έχουν βρει τότε δουλειά μέχρι τότε. Λες δηλαδή ότι μέχρι τις άλλες εκλογές άνεργοι θα είναι. Ξέρω εγώ, 4 χρόνια που τους φέρνεις άνεργοι είναι. Γελάει. Δεν μου λες. Άμα τους πω να έρθουν στο φούρνο να δουλέψουν με ροκάμα, το λες να. Τι πρ. Έξω από εδώ, ρε. Όχι, άλλο λέω. Έξω από εδώ, δεν ξέρω τι θα πεις. Έξω από εδώ πέρα. Συγγνώμη. Τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας με το δημόσιο. Σίγουρα δεν θα διώξει κανένα. Γιατί δεν θα διώξει κανένα. Ποιο θα διώξει, για πες. Έτσι είπες, για θα διώξει κόσμο. Δεν θα διώξει κόσμο. Ίσα προσλαμβάνει πάλι, τους φέρνει πίσω. Α, μπράβο, προσλαμβάνει πάλι κόσμο. Είδες να. Είδες ότι ο Μητσοτάκης τώρα δικαιώνεται
το 1992 που πήγε να καταργήσει το δημόσιο και το φάγανε όλοι και την πλήρωσε ένα κάρο Κοσμάκης από τις δουλειές του, τη ζημιά έπαθε. Τη ζημιά έπαθε ο κόσμος. Και ο κόσμος ήθελε να δουλέψει μωρέ, να πάρει εύκολα λεφτά, τι να κάνει. Και εύκολα λεφτά, εμείς εύκολα λεφτά παίρναμε ρε, σημείλες χαζάρε. Ο κόσμος όχι που ήθελε τους... Ο κόσμος που είχε επιχειρήσεις, δούλευε. Ήτανε τα εύκολα λεφτά, άρα Κωστή που λες. Άλλο λέω βρε, δεν με κατάλαβες. Κατάλαβα τι θέλεις να πεις, αλλά αυτοί που όλοι στο δημόσιο, δηλαδή δεν είναι μόνο τα γραφεία ρε παιδιά το δημόσιο, είναι και άλλες δουλειές. Που πιάνουν 6 ώρα δουλειά και 8 η ώρα τελειώνουνε. Και άλλοι που δεν πάνε καθόλου. Πανηγύριζες ρε καμένε, τι πανηγύριζες ρε σικαμένε. Τι πανηγύριζες ρε και έπιανες τον άλλον και σου σήκωνες τα χέρια. Είναι φίλοι ρε. Τι έκανες ρε. Τι έκανες δηλαδή και πανηγύριζες. Δεν είναι ντροπή αυτά που βλέπουμε. Τι έκανε και πανηγύριζε. Πήρε, μπήκε στη Βουλή και να πάρει ένα κάρο λεφτά. Να γιατί πανηγύριζε. Γιατί πανηγύριζε. Για αυτό που πανηγύριζε. Καλά, γιατί λες να πανηγύριζε. Υπουργός θα είναι βέβαια. Και αυτός που κλαίει ο Λαφαζάνης με την Κωνσταντοπούλου κλαίνε γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά. Γι' αυτό τι. Και θα τα πάρει αυτός που λέγαμε παλιά την παροιμία και Λεβέντης. Ο Λεβέντης θα τα πάρει. Γι' αυτό πανηγύριζε. Και Λεβέντης και άλλο λέγαμε. Εντάξει. Ναι. Ακουστεί και κάτι τελευταίο. Μάλιστα. Τι σε είπε ο Αλέφατος για τον Κούδα. Για τον Κούδα. Ναι. Ότι ήταν παιχτάρα μεγαλύτερα το Χατζηπαναγή και ότι δεν έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα καλύτερο παίκτη και τα λοιπά. Κούδα δωμάζω. Όχι Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα είπε. Θεσσαλονίκη είπε. Και η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Και εδώ το Χατζηπαναγή δεν τον είχε σε τόσο εκτίμηση όσο έχει τον Κούδα. Αυτό μου είπε. Έτσι που λες τώρα, πανηγυρίζουν ρε όλοι ρε. Ο Αλέφατος πανηγύριζε και για τον Τσίπρα. Είναι τσιπρικό. Αλλά και αυτό που είπες με την ΑΕΚ τώρα, γιατί δεν μπαίνει στο στοίχημα. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν το είχε ο Κόκαλης στο στοίχημα. Ναι. Ποιες ομάδες δεν ήταν μέσα. Ο Ολυμπιακός. Άλλος. Και η Ξάνθη νομίζω. Και η Βέρεια νομίζω. Και ο Πανιώνιος. Ναι, δεν ήταν. Όχι ο Πανιώνιος, τα Γιάννενα. Για τα Γιάννενα δεν είμαι σίγουρος, αλλά η Βέρεια ήταν σίγουρη πάλι. Εντάξει, τότε ήταν αλλιώς. Τους βάλαν μετά και είχε συν 2, γράφανε συν 3. Τι έγραφε. Έπρεπε να παίξει και άλλα 3 μάτς μετά. Μάλιστα. Τα ελληνικά και άλλα 3 μάτς. Τα λέμε. Τα λέμε. Yeah. Τα λέμε. Πάμε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Άντε, γεια. Ναι. Τι τηλέφω. Έλα, φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Δονικός εδώ. Γεια σου Δόνη. Έλα φίλε. Τι γίνεται. Στους τέσσερις του Champions League της Ινδίας είναι ο... Μόνο εμάς δεν, μόνο για μας δεν έκανε ρε. Ναι ρε. Έβγαλε παίχτες. Κάτσε. Κάτσε λίγο να σε πω. Τον πρώτο εκεί της Ινδίας τον ξέρεις. Τον. Τον πρώτο της Ινδίας. Πού είναι εκεί στην Ινδία. Όχι. Την πρώτη ομάδα εκεί στην Ινδία είναι ο Δόνης που είναι. Κάπου εκεί, ναι. στα Αραβικά Εμμυράτα. Την πρώτη ομάδα εκεί στα Εμμυράτα την ξέρεις? Όχι. Την τέταρτη γιατί να την ξέρουν τώρα. Πού κολλάει αυτό ρε στην Τζόρτα τώρα. Στην τέταρτη λέει, στους τέσσερις την πήγε γι' αυτό. Στους τέσσερις πήγε το τέτοιο, εντάξει, λογικό δεν είναι. Το θέμα είναι ότι με τη Λάρισα που ήταν 8η πάλι το κύπελο πήρε. Εντάξει, το ξέρουμε τώρα και το κύπελο το ξέρουμε τώρα. Άστο τώρα. Μην ψάχνουμε για δόνι. Μην ψάχνεις και το κύπελο τώρα. Τώρα εντάξει, ποιο δόνι. Λοιπόν, με την ΑΕΚ. Ναι. Τρία σχολιάκια. Βασικά να ξεκινήσουμε τα πολιτικά από και μετά καταλήξουμε στην μπάλα. Ναι. Ραπτόπουλε, πάνω σε αυτό που λες όσον αφορά το ναι, όχι και το ΣΥΡΙΖΑ, έχεις το απόλυτο μα το απόλυτο δίκιο. Α, με τρελάνουν αυτοί. Να ψηφίσουν το όχι και ξαφνικά τώρα με ξανά το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο το αυγό στο ναι. Δικαιολόγησέ μου και όλα αυτά. Την αποχή δικαιολόγησέ μου. Ο Λαφαζάνης, ναι. ο Λαφαζάνης και άλλοι χοντροκέφαλοι. Πολιτικά Κωνσταντοπούλου, χοντροκέφαλοι πολιτικά Κωνσταντοπούλου, τι έκαναν. Σου λέει την κάνουμε κατσίκα. Θα μπούμε στο κόμμα το άλλο, οικονομήσουμε. Γιατί πίστεψαν στο όχι. Πίστεψαν στο όχι. Καλά θα μπουν αυτοί. Αλλά δεν ξέρανε τι λαό έχουν από κάτω. Καλά θα μπουν αυτοί. Την άλλη φορά θα μπουν δυναμικά. Εντάξει. Την άλλη φορά είδε και ο Λεβέντης. Ένα Λεβέντη ήταν, μπήκε μέσα. Αυτή την άλλη φορά θα μπουν δυναμικά μέσα. Θα μπουν και θα οικονομήσουν. Μην εκπλήσει την άλλη φορά άμα πιάσουν 10%. Εγώ πάλι πιστεύω ότι την επόμενη φορά. Α, καλά λέει ο Τζόρνταν. Καλά λέει ο Τζόρνταν. Γιατί. Τώρα λοιπόν ο Τσίπρας που θα έρθουν τα χαράτσια και οι ιστορίες και θα μας κάνουν. Θα φθαρθεί τώρα. Το ταγάρι ο λαός θα βρει άλλον. Επειδή όπως τα λες είναι ταγάρι ο λαός. Το ταγάρι ο λαός. Επειδή έχουν καλή διαφημιστική καμπάνια και ιστορίες.
Ξέρεις, θα κάνουν, θα σε πούνε να βάλαμε παραπάνω χαράτσια, αλλά κόψαμε από εκεί. Φίλε, δεν περίμενα. Πραγματικά, πραγματικά, ρε Πουστη, δεν περίμενα. Δεν περίμενα να πούμε όχι. Να πάει ο Τσίπρας να πει ναι και μετά να βγάλουν θριαμβευτικά ή του όχι τον Τσίπρα. Σου είπα ποιοι ψηφίσανε. Δεν το περίμενα, ρε. Δεν το περίμενα. Ήταν το τελευταίο κομμάτι, η τελευταία σταγόνα για να πω ότι ο ελληνικός λαός είναι πρόβατο. Είναι πρόβατο. Δεν, είναι πρόβατο. Δεν έχει προσωπικότητα ο ένας ψηφοφόρος. Δεν έχει. Τελειωμένος. Ξέρεις, παρατήρησα όμως, επειδή δουλεύω με κόσμο ναι. και το συζητάμε πολύ τα πολιτικά, ξέρεις τι με έχει κάνει πολύ εντύπωση. Ναι. Το Βαρουφάκι το ξέρεις, εντάξει. Δεν μ' αρέσει ο Βαρουφάκης. Όλοι πίστευαν και όλοι μου έλεγαν ότι ξέρεις τι, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τώρα, μπορεί να κάναν πάλι κολοτούμπα, αλλά άλλοι έλεγαν, άμα ήταν ο Βαρουφάκης σε ένα κόμμα, μη αυτό τέλος πάντων. Αντιμνημονιακό, ναι. Μπράβο, ναι. Ίσως να τον ψήφισαν για ποιο λόγο. Γιατί λέει ήταν ο μόνος που έβγαινε δημόσια και έλεγε ότι έχω ένα πλάνο Β και Γ, κατάλαβες. Mm. Ενώ άλλος τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Λαφαζάνης έβγαινε. Ναι, δεν θέλουμε μνημόνιο, οκ, okay, δεν θα το ψηφίσουμε, οκ. Okay. Έχεις κάτι να από πίσω να μας δείξεις τι θα γίνει. Η όλη ιστορία, μπράβο, για να μην το κουράζουμε. Η όλη ιστορία ποια είναι. Ό,τι και να κάναμε, το μνημόνιο θα ερχόταν. Τώρα τα άλλα είναι ποιο θα βάλουμε στη Βουλή και ποιος θα πάρει τις προμήθειες και ποιος θα πάρει τις καμπάνιες και ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Και ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Όποιο και να βγάζαμε, απλά ο Τσίπρας έχει το live profile, είναι νεαρός, απατεώνας δεν είναι, παλιόπαιδο δεν είναι. Εντάξει, πήγε εκεί, το προσπάθησε το παλικάρι, δεν τα κατα... αλλά εγώ δεν τα έχω ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μεμαράκι, με κανέναν. Εγώ τα έχω με μένα, με το λαό. Τέτοιο ταγάρι λαός δεν υπάρχει στον κόσμο. Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι τη αποχή είναι αυτή που είναι η αντιμνημονιακή, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό. Πάμε στην μπάλα, αρμόρε τώρα. Λοιπόν, αυτό το που είπες, Ραπτόπουλε, εγώ από την αρχή που πήραμε τον Μπερμπάτοφ, ναι. αυτό που είπες και σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Μπερμπάτοφ μόνος του να σηκώσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί? Καταρχήν πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση που είναι. Άρα δεν είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να γίνει ηγέτης. Δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα. Καθίστε, ρε, καθίστε. Ή καθίστε, ρε, καθίστε. Ρε, καθίστε καλά, με που τα ξέρετε όλα, βρε τώρα. Ρε, καθίστε. Ρε, άσε τώρα. Κάτσε, ρε, παλικάρι μου. Μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό. Μα δεν τον είδε ακόμα, ρε. Έβγαλε συμπέρασμα. Κάτσε να σου εξηγήσω αυτό. Τι να κάτσω τώρα, έπαιξε 25 λεπτά, σε βγάζει μια παλιά στο μάκι εκεί, δεν μπορεί να τη βάλει μέσα τώρα. Άντε. Για μένα. Να σου πω κάτι, ούτε ο Βιερίνα ήταν ηγέτης. Αλλά ο Βιερίνα μπορούσε να σε πάρει την ομάδα από το χέρι. Σου πάρει μάτς. Και να σε πάρει μάτς. Άντε μπράβο. Άντε πάλι. Άντε μπράβο. Εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι ο ηγέτης, για μένα δεν είναι αυτός εδώ που... Ένας πάω με μέτρια χαφ, μέτρια χαφ και ο αντίπαλος. Στόπερ... Στόπερα μέτρα, ο Βιερίνη ασχολείται. Γιατί δεν μου λέτε το άλλο. Να τον έβαζε δεκάρι προχθές μέσα στη θέση του Πέλκα, να πούμε. Να βγάζε δύο παλιές εκεί πέρα. Ο Βιερίνη, μία τρίπλα, δύο τρίπλες. Τρώει ένα, δύο, τρεις. Πάρ το μέσα. Ο Ριβάλδο. Αυτός το κάνει. Μα δεν τον είδαμε. Δεν τον έβαλε να το δούμε. Πότε θα το κάνω, τα βγάλω μαλλιά εγώ. Πότε θα το κάνει. Πότε θα το κάνει. Ο Ριβάλδο δεν είχε καταρχήν την εκτελεστική δυνατότητα, παράδειγμα του Μπερμπάτοφ, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν το κλασικό το δεκάρι στον Ολυμπιακό. Εσύ... Τι έκανε, καθόταν στο κέντρο. Πού είσαι, επειδή. Από το αμυντικό χαρτί να σου πω και κάτι άλλο, και εσένα και στον Τζόρνταν. Mm. Παίζει 4-3-5-2 και έχει μέσα τον Μπέλκα δεκάρι και 2-9 τον Κλάους και τον Μπερμπάτοφ. Σε ποιον θα δώσει assist, στον Κίτσιου και στον Λέοβατς που θα βγει. Στο Μακ από εκεί μεριά. Στο Μακ που θα κάνει 7. Γκολ σε 180 μια φορά ακούμπησε την μπάλα και τον βγάζει μια μπαλιά, ρε, που είσαι θαύμα. Περίμενε. Βασικά, να σου πω κάτι, την assist, δεν μου απαντάτε. Την assist στον Αθανασιάδη. Πώς θα την κάνει. Που Αθανασιάδης, το μόνο ασισταδόρο που είχε στη ζωή του ήταν ο Λίνο. Απαντήστε μου, ρε. Και πρόσεξε, άλλο παιχνίδι και από το κέντρο σε κλειστή άμυνα δεν πρόκειται να περάσει πάσα. Όχι, όχι ο Μπερμπάτοφ. Ο Ριβάλτο να ήταν εκεί σε κλειστή άμυνα με τον Αθανασιάδη πιο αργό. Και από το τρένο. Ξέρεις, ρε, γιατί είπα ότι ο Κλάους με τον Μπερμπάτοφ δεν μπορούν να παίξουν ποτέ. Μα φυσικά. Δεν μπορούν. Άμα στη θέση του Κλάους, παράδειγμα, ήταν ο Μπουανανότε, και εκεί φοβάμαι το μάτσο με την ΑΕΚ, στην ταχύτητα το φοβάμαι. Γιατί αν παίξει Τζιόλι, Σάμπο και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, εγώ το μάτσο εκεί το φοβάμαι και πίσω στην άμυνα. Δηλαδή σε μια κακή μέρα να είναι, παράδειγμα, όχι ότι ο Τζαβέλας μ' αρέσει, απλά επειδή υποτίθεται ότι είναι ο πιο γρήγορος από τους τρεις, σε μια κακή μέρα να είναι με τρεις κάθετες. Ο Τζαβέλας είναι πιο γρήγορος από τους τρεις. Ή ο Σάμπο. Τι είπες? Ο Τζαβέλας είναι πιο γρήγορος από τους τρεις. Από τους τρεις πιστεύω ότι είναι πιο γρήγορος. Σοβαρά μιλάς. Ο πιο αργός είναι, όχι πιο γρήγορος. Ποιος είναι δηλαδή πιο γρήγορος, ο Βίτορ ή ο Κώστα? Λοιπόν,
Το Ζάιρο, το Ζάιρο, το Ζάιρο τον είδαμε. Ο Ζάιρο εμένα μ' αρέσει. Μαρκάρι. Μαρκάρι. Ακούμε, ακούμε. Εάν μαρκάρει ο Ζάιρο, εάν μαρκάρει ο Ζάιρο, αν μαρκάρει, θα γίνει βασικός. Μπορεί να παίξει ένα στυλ με Κίτσιου, με Κάτσε, Χαρίση ή Κάτσε Τζιόλι, μ' ακούς, με Ζάιρο δεκάρι και να πετάξει τον Μπέλκα δεύτερο σέντερ φορ μαζί με τον Μπερμπάντοφ. Σαν κρυφό λες. Ή να, ναι, ή να βάλει το Ζάιρο δεκάρι και τον Μακ με τον Μπερμπάντοφ. Γιατί ο Κλάους, ο Κλάους με τον Μπερμπάντοφ, πες ότι γίνεται μια φάση ρε παιδί μου, και τη στέλνει ο Μπερμπάντοφ Λουκούμι στον Κλάους και πρέπει να κάνει ο Κλάους μία τρίπλα και εκτέλεση. Ξέχματο. Δεν μπορεί να την κάνει. Ξέχματο. Δεν μπορεί να την κάνει. Γιατί άρα αυτοί οι δύο. Και να περάσει σε ταχύτητα. Άρα αυτοί οι δύο. Ο Κλάους θέλει ιδιαίτερη τροφοδοσία. Η τροφοδοσία του είναι διάφορη. Τόσα χρόνια ρε, ναι. Άρα λοιπόν ή ο Μπερμπάντοφ θα παίξει. Ή ο Μπερμπάντοφ θα παίξει ή ο Κλάους. Δεκάρι ο Μπερμπάντοφ δεν μπορεί να παίξει. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Δεν θα γίνει ποτέ τρίτο στα χαφ και να μπαίνουν. Και πάνω σε αυτό. Να μην πω σαντί μέσα στην Τούμπα. Και έτσι από την Τούμπα. Μπερδευόμαστε εδώ στην Ελλάδα με κάτι πιο. Άλλο το παίρνω μάτς αν επειδή είμαι καλό παίχτη και άλλο το ηγέτη. Ο Βιερίνε δεν ήταν ηγέτη, σε έπαιρνε μάτς. Ο Ζαγοράκης ήταν ηγέτη, δεν σε έπαιρνε μάτς. Εγώ με αυτό τα center back που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω ο Μπερμπάντοφ να μου παίρνει τα μάτσα, τον πάω και είναι μέτριος. Να μπει μέσα δηλαδή στο 60 μέσα στην αυτίνα και να μου πάρει το μάτσα. Α, μπράβο, σε κανένα πλατανιά, σε κανένα Γιάννενο, καλή ώρα. Άντε, άντε. Bye bye. Τέλος πάντων. Επόμενη γραμμή. Έλα. Ποιος είναι, ναι. Μ' ακούτε. Σας ακούμε, ναι. Ναι, γεια σας, από σε τηλεφωνώ. Από τότε. Σέρε. Σέρε, καλές. Τι κάνετε. Καλά, καλά, καλά. Μέσα από τις Σέρες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ραυτόπουλο. Ναι, από ποιο μέρος είστε, Σέρες. Θα σας πω. Ναι. Στη Νέα Δείχνη Σερών. Μάλιστα. Όταν θέλουν να πούμε, να πούνε ήπια με πολύ. Πώς το λένε. Ήπχα με. Ήπχα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Γιατί το λένε έτσι, το ήπχα. Ρωτήστε τον καμπρό σας τον Γιώργο. Το Γιωργάκι του. Ρωτήστε τον καμπρό σας τον Γιώργο. Θα ρωτήσω το βράδυ. Θα το ρωτήσω το. Θα το ρωτήσω το λιμοτάγαρο. Θα το ρωτήσω. Λιμοτάγαρο. Καλά, πολύ πλάκα είχαμε χθες. Ήπκαμε. Πού τον είχες εχθές. Ήμασταν σε μια καφετέρια εδώ στο χωριό. Ακούστε, έπχα, έπχα. Πώς το λέει, πώς το λέει. Ακούστε, έπχα, έπχα. Τι είπες ρε βλάχο, το λέω βλάχο, τι είπες. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Να είστε καλά, γεια σας. Και έφυγε τον κάνει τον Γιωργάκη. Το είπχα. Χαιρετίσματα. Τι είναι αυτό. Γιάννη, τι ακούγεται. Α, στο δρόμο είναι. Έλα, φίλε μου. Έλα, ρε φίλε. Πού είσαι, σε τρένο είσαι. Ζωντάν. Έλα. Νάτος. Έλα, ρε, τι έγινε. Έλα, ρε, Χαλκίδα. Πού είσαι, ρε, μαγκά. Καλά είσαι. Εδώ, φιλαράκι. Sold out, ε. Κοντεύει. Θα έχει πάνω από 25.000. Πανικός, φιλαράκι. Ναι. Το σκοράκι, φίλε, είναι 3-0, να το ξέρεις. Έτσι το είπα και εγώ. 3-0 ή 2-0. Ένα από τα δύο. Ανάλογα. Θα καλοπεράσει. Άμα κάνουν fair play, θα είναι στο 2-0. Θα καλοπεράσει ο Δέλλας, φίλε, και ο Μελισανίδης, να πούμε. Μια ευκαιρία με την Ξάνθη δεν κάνανε. Φιλίες με αεκάκια και με αεκούλες δεν κάνουμε. Εντάξει, ρε παιδί. Να το ξέρεις. Δεν είναι θέμα φιλίες. Συμμαχίες ποτέ με αυτούς. Είμαστε μόνοι μας και όλοι τους. Σιγά ρε άντρα, σιγά. Έτσι, καλά λέει. Σιγά ρε άντρα είσαι που είσαι. Πάω καναντίον όλο. Πάω καναντίον όλο. Άσε ρε από συνθήματα, χόρτασα ρε από συνθήματα. Έχουν νόημα όμως τα συνθήματα. Όταν πάμε Λισανίδης εκεί με το δικό σου και πήρουν τους καφέδες και τα φτάγανε. Τι σημασία. Κάντε συμμαχία εναντίον του Ολυμπιακού εσείς οι δυο. Παίζει κάθε μέσα, δεν φοβάσαι τίποτα. Μαρκάρει σε όλο το χώρο του γηπέδου. Εσύ τι είσαι. Μηχανάκι ο Κάτσε, πνευμόνι. Μήπως είσαι χρυσαυγίτης και μετά τον κυνηγάς από το γήπεδο. Όχι. Όχι φιλαράκι, εγώ είμαι από τους φιλάθλους που τον Κάτσε τον ήθελα από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Γιατί είναι μεγάλη παιχτούρα, φίλε. Μάλιστα. Τζορντάν, ο Μακ θα σκοράρει και θα ανοίξει και λογαριασμό και ο Βούλγαρος, ο Περπάτο. Εσύ τον έβαλε προχθές. Πρώτη φορά κουμπάει την μπάλα, του βγάζει μια παλιά, το Μακ την είδε στην παλιά εκείνα. Ναι. Τι παλιά ήταν εκείνη, ρε.
Εντάξει, ρε, ο άνθρωπο μπορεί να παίξει και δεκάρι ο Μπερμπάτοβιτ. Αυτό λέω, βάλτε ένα δεκάρι αφού ο μικρό δεν τραβούσε εκεί. Τι λέτε, ρε, ωραία τα λέτε, ρε. Και άμα χαθεί μπάλα, ποιο θα μαρκάρει να γίνει τρίτο στα χάφρο δίπλα στον Τζιόλι. Θα πάθει αιμόπτυση αυτό, ο Κάτσα παίζει ένα σκόφτη. Ο Πέλκα. Και ποιο θα παίξει. Θα παίξει δεκάρι ο Μπερμπάτοβιτ. Θα έπρεπε να το βγάλει, για. Ο Πέλκα που θα. Ο Πέλκα θα παίξει σε τι θέση. Πίσω τον. Τον Μπερμπάτο. Με δυο δεκάρια θα παίζει ο Πάοκ. Ναι, να γίνει. Εντάξει, ντουμπα παίζει ρε φίλε. Πρέπει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ποιο θα μαρκάρει. Να χαθεί το τόπι. Ποιο θα μαρκάρει, ρε. Η Κοντζάρεβα. Μαρκάρει, ρε. Επίθεση, ρε. Κάργα, ρε. Επίθεση, κάργα. Όλο επίθεση. Με δυο μπουκάλια κρασί. Επίθεση, ναι, ναι. Επίθεση, σιγά, σιγά, σιγά τα αίματα, σιγά, καράκια. Σιγά, σιγά. Η ομάδα καλά, καλά, κλείσε το τηλέφωνο, άσε. Καλά, καλά, ναι. Θα παίξει με τον Μπέλκα. Ναι. Πού τα είδες αυτά τα έργα, σε ποιο σινεμά τα είδες αυτά τα έργα, ρε. Τα χάρη. Καλά, εσύ υποστήριζε την ΑΕΚ, την κουλά, υποστήριξε την ΑΕΚ. Ας εδώ μεθαύριο τι θα λες. Αυτό σου είπα, ρε Μπούφο. Αυτό σε είπα εγώ τώρα. Ας εδώ τι θα λες μετά. Ρε εσύ αυτός τι IQ έχει πει και ψήφισε. Τι ψήφισες ρε, θέλω να ξέρω ρε. Δεν ψήφισα εγώ τίποτα ρε. Πάλι καλά. Λοιπόν, Τζόρνταν. Έλα γουρ. Άντε φιλαράκι, με την νίκη ε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο να έχεις. Θα την πάρει την νίκη ο Πάγκο, φιλάκια, φιλάκια πολλά σε όλους. Να είσαι καλά, γεια. Αυτός τόσο χαρούμενος τώρα, ή έχει πιει ή είναι βλαμμένος. Οδηγάει το συνέχεια οδηγάει. Καλό δρόμο να έχει. Καλό δρόμο να έχει, καλό δρόμο να έχει. Προσέχει στους δρόμους. Ποιος, το ξέρεις? Δεν το ξέρω, όχι. Ναι. Δεν το ξέρω προσωπικά. Α, Χαλκιδέος είναι. Τη Χαλκίδα, ναι. Α, μας και τα νερά είναι πάνω κάτω. Ναι, βέβαια. Είναι βλαμμένη εκεί. Πάνω τα νερά είναι καλά. Κάτω τα νερά δεν είναι. Μια χαρά είναι εκεί. Καλά, καλά. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Γιακουμίδη, τον Βάιλερ. Στη δουλειά του επάνω. Τι κάνει αυτός? Για πες. Πιάνει το πόδι σου, στο φτιάχνει. Πιάνει το χέρι σου, στο φτιάχνει. Το σβέρκο σου, το φτιάχνει. Πετάει λέιζερ. Στη μύτη σου έχει, ξέρω εγώ, χμωρίτιδες, σταυγάζει. Απίστευτος. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί, στις Αμπελόκηπους, στο χωριό του Ραγκάτσι και στο χωριό του Σχιζοδήμου. Τι ήταν, 8 χρόνια μας δίνει εκπομπή τη Δευτέρα ο Σχιζοδήμος και θέλει να βγει πρόεδρος στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, βάζει το ερασιτεχνικό. 20 χρόνια βγαίνουν οι άλλοι στο ερασιτεχνικό. Έγινε ο Σχιζοδήμος σαν το μαμούθ, δεν μπόρεσε να πάρει τις εκλογές ποτέ. Αυτό. Πάμε στον επόμενο. Ναι, κύριε. Ναι. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Ήθελα το γιολόγιο για τα πολιτικά να πω. Πώς το πες? Για τα πολιτικά, ρε. Ναι, τα πολιτικά. Γιατί έχει χαθεί ο μπούσουλας, παιδί μου, και το βάλουμε ζουλουμαδία. Ναι, πρόσεξε τον αυτόν. Έχουμε ένα νέο διπολισμό, έτσι. Τι έχει κάνει? Έχουμε, λέω, ένα νέο διπολισμό. Τι θα πει? Παλιά, έτσι. Τι διπολισμό? 9 κόμματα. Α, δύο κόμματα. Νέα Δημοκρατία πάντα. Α, λες για δύο κόμματα, συγγνώμη. Ναι, εννοείται. Πέρασαν 6 μήνες, έτσι, από τις προηγούμενες εκλογές. Μπορεί εύκολα ο κόσμος να κατασταλάξει κάπου αλλού μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, σε σένα. Ναι, εμένα. Άκου. Ξεπάγεσαι με Τσίπρα. Πώς? Το χειμώνα ξεπάγεσαι με Τσίπρα. Εγώ? Ναι. Ξεπάγεσαι. Πότε? Εγώ όχι. Έτσι. Ακόμα όχι. Έτσι. Ναι. Τα παιδιά στα σχολεία ξεπαγιάσαν με Τσίπρα? Όχι ακόμα. Το διαπίστωσαν? Όχι. Οι ηλικιωμένοι ήρθαν τα Χριστούγεννα. Τα πήραν τα δώρα. Ραπτόπουλες, ακούω. Που ξέρω εγώ, ηλικιωμένος είμαι, για να με συντηρεί κανένας. Ναι, το διαπίστωσαν. Δεν είχε θέμα μέχρι τώρα, ναι. Κάτσε ρε, κάτσε λίγο. Το διαπίστωσαν, ναι ή όχι? Αν τα πάρουν ή όχι? Όχι. Ήρθε ο κάτωτος μισθός που έλεγε σκουλέτες για τον Οκτώβριο το 751. Το διαπίστωσαν ακόμα? Πού καταλήγεις για να καταλάβω? Τι που καταλήγω, ρε Κώστα. Καλά μας δουλεύεις τώρα. Μπορείς εύκολα να κατασταλάξεις αλλού μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Από εκεί πήγαν αυτοί όλοι, ρε εσύ. Δηλαδή τώρα, ρε φίλε, με συγχωρείς. Ραπτόπουλο θέλω τώρα. Εγώ με μένα μιλάς. Λοιπόν, Κώστα, πόσο πετρέλαιο πήρες με Σαμαρά το 2014? Ξέρεις, όταν πηγαίνεις ένα βενζινάδικο, καταγράφεις έτσι πλέον. Ηλεκτρονικά. Και πώς θα πάρεις με Τσίπρα τον επόμενο χειμώνα? Αυτό είναι το θέμα, ή τα χοντρά, ρε φίλε. Κάτσε ρε Κώστα. Για το πετρέλαιο, ένα πάνω, ένα κάτω, θα μετράμε τώρα. Συγγνώμη, το διαπίστωσες. Πώς θα κατασταλάξεις άλλο? Θέλω να δεις τις δημοσκοπήσεις το καλοκαίρι του 2016. Ρε φίλε, υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έκανε δημοψήφισμα και οι πολιτικοί τους να κάνανε διαφορετικό από αυτό που είπε ο λαός σε 2-4 μήνα μέσα? Συμφωνώ, γιατί όμως, ξέρεις, γιατί? Δεν με νοιάζει το γιατί. Γιατί είμαστε κομματόσκυλοι. Τι?
ο λαϊκισμός για μένα πέθανε. Τέρμα. Λοιπόν, έκανε ο Τσίπρας λαϊκισμό για να βγει πρώτος. Βγήκε. Θα σκίσω τα μνημόνια, θα σκίσω τη Μέρκελ. Την κοιλότα το έσχισε. Κώστα, άκου, πήγε, λοιπόν, γύρισε πίσω και το ξαναψηφίσαν οι Έλληνες. Άρα οι Έλληνες, μη με εξηγείς τίποτα. Άρα οι Έλληνες βολεύονται. Βολεύονται με την Ευρώπη. Βολεύονται με το πάρε 400 ευρώ. Δεν πάει στη δραχμή, φοβάται. Και ξέρεις γιατί φοβάται. Γιατί είναι ανίκανος ο Έλληνας. Εγώ διαφωνώ με αυτά που λέτε. Α, διαφωνήσεις. Λοιπόν, Κώστα, ακυρώνεται την αποχή εσείς. Κώστα, άκου λίγο. Α, αυτός βάζει την αποχή μέσα. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Τσίπρα ούτε κατά. Ο άνθρωπος μου είναι συμπαθής. Εδώ άκου λίγο. Αλλά είναι μνημονιακός. Κώστα. Παρακαλώ, είναι ή δεν είναι. Πες με ένα δεξιό σήμερα που έχει άγχος επειδή είχα τις εκλογές. Ένα πες με. Ένα που έχει άγχος δεξιό. Τι ένα δεξιό. Ένα δεξιό, ρε. Έχασε τις εκλογές χθες, έτσι. Νεοδημοκράτη. Πες με ένα να έχει άγχος. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε. Τι είναι. Όχι, να μην πει ο Κώστας. Έχει κανένας άγχος από αυτούς. Πού να ξέρω, το ίδιο πράγμα, τι άγχος να έχει. Κάτσε, ρε Κώστα. Ήρθε ένα δεξιό χθες τώρα σήμερα, άκου. Τι έγινε, το πρόσεξε. Άμα, με λέει, άμα, δεν χάσαμε. Δεν μπορούσα να πει. Εσύ έχεις άγχος. Άκου λίγο. Εσύ έχεις άγχος. Του λέω. Γιατί είμαστε κομματόσκυλα, άκου. Το λέω. Πώς το χρωστάς, το λέω, ρε. Δεξιός. Βρε, εσύ έχεις άγχος. Και δεν έχω άγχος. Δεν έχει. Σε τι να έχω άγχος. Άρα είσαι δεξιός. Ναι, δεξιό, το λέω, ναι. Δεξιός είσαι. Ναι, ναι. Το ξέρω, Κελτίδη, θα σας πει εγώ μέσα. Άρα δεν έχει. Τι άγχος να έχω, ρε. Τα έχεις λυμένα. Ήρθε χθες ένας, άκουσε, δεξιός. Ξέρεις γιατί δεν έχεις άγχος, γιατί το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Εδώ ρε, μιλάω, ρε. Θα ακούσετε, ρε. Συγγνώμη, φίλε, είσαι παντρεμένος, παιδιά έχεις. Θα ακούσεις, ρε. Αυτό που λέει, θέλω να ακούσω, θέλω να μάθω. Τι να μάθεις. Εσύ που δεν έχεις άγχος, ποια είναι η κατάστασή σου, η οικογενειακή. Επειδή δεν είμαι, τι σημαίνει αυτό, για πες με. Σημαίνει τίποτα. Ναι, τι σημαίνει. Ή πρέπει να έχεις. Γιατί δεν έχεις άγχος. Ή πρέπει να έχεις μεγάλη καβάντζα, τα χρήματά σου έχεις κτλ. Ή να μην έχεις παιδιά. Είναι ασεφαλός. Γιατί είμαστε κομματόσκυλα, θες να μάθεις. Άντε, ναι, δεν με απαντάς. Ναι, θες να μάθεις, αγόρι μου. Δεν με απαντάς, ρε φίλε. Τι να πω, ρε παιδιά. Λοιπόν, ήρθε ένας δεξιός χθες, έτσι. Βρέκα μου. Του λέω, πώς θα χρωστάς, του λέω. Ναι, το μπουζάει καλά, χρήματα. Άκου, 15.000 ευρώ στο ΤΕΒΕ, 5.000 το ρεύμα, 2.000 το νερό. Τι ψήφις, του λέω, ρε. Ναι. Νέα Δημοκρατία, μου λέει. Ναι. Γι' αυτό είμαστε κομματόσκυλα. Γι' αυτό είμαστε ηλίθιοι. Όσοι χρωστάνε, ρε, από 3.000 και εσύ πάνω, γιατί ψήφισες Νέα Δημοκρατία. Ραπτόπουλε, άσε τώρα, δεν μιλάω με σένα. Δεν μιλάς με μένα, γιατί ξέρεις. Ραπτόπουλε, μάλιστα, κύριε. Πόσοι χρωστάνε από 3.000 και πάνω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αρκετοί. Τι αρκετοί, νούμερο θέλω. Πού να ξέρω εγώ τι είμαι. Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια, ναι ή όχι. Ας πούμε όλοι. Πόσοι ψήφισαν από αυτούς τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ Δημοκρατία. Σ' ακούω. Αρκετοί. Πόσοι, ποσοστό ρε, εγώ. Πού να ξέρουμε. Τι πού να ξέρεις. Ψήφισαν το 80%. Από αυτούς, ναι ή όχι. Σιγά να μην ψήφισαν. Κάτω μας δουλεύει, Τζόρνταν. Τόσο ψήφισαν, καλά σε λέει. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό είμαστε ηλίθιοι. Γι' αυτό είμαστε βλαμμένοι, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε. Έτσι. Εσύ γιατί ψήφισες Νέα Δημοκρατία. Άρα και εσύ βλαμμένος είσαι. Το έκλεισε βλαμμένος στο τηλέφωνο. Θα με τρελάνε. Επόμενη γραμμή, ναι. Θα με τρελάνε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Θα με τρελάνε. Λοιπόν. Ναι. Αυτός που πήρε ο Λαβαζάνης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010. Όσοι, πόσο έπε, 4%. Ναι. Λοιπόν, ο μικρός τους έχει πάντα σόβρακα. Έτσι. Κυριολεκτικά τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι τους πήρε μαζί με τον άλλον θα κυβερνήσουν. Γιατί τους άλλους όλους τους είχαμε. Αφού για... πήρε μπλούζα μπερμπάτο, βρε φίλε τώρα, τι λες να πω. Όχι, θα σε πω το άλλο. Ήταν οι πρώτες εκλογές μετά από 15 χρόνια που ο Παοξής δεν τον ένιωσαν τα χρέη. Ο κύριος Σαμάρας όταν πήγαινε στο Μακεδονία. Ξέρεις γιατί δεν τον ένιωσαν. Ξέρεις γιατί. Γιατί τάλισε τα χρέη του, γι' αυτό δεν τον. Ναι, αλλά ο Σαββίδης του στήριζε και τον Σαμαρά και τους όλους τους άλλους. Έτσι είναι. Γιατί δεν μπορέσαν να το λύσουν οι άλλοι αυτό το θέμα. Ας αναρωτηθούν οι άλλοι τώρα. Εγώ έκανα στην αρχή μια ερώτηση. Συγγνώμη λίγο, τον Άδωνη. Γιατί τα 3 εκατομμύρια και ψηφοφόροι σας γίνανε μόνο 1,5, ψάξου, ας τα ποσοστά. Όχι, να σε πω κάτι, πρώτη Β' Θεσσαλονίκης, τι χρώμα είσαι. Μπλε. Εγώ θα... Παλιά. Ναι. Έλα, για και δες σήμερα τι είχε. Τώρα είναι το μπλε, είναι... Πορτοκάλι, πορτοκάλι, λοιπόν. Γιατί, να σε πω κάτι, εγώ πολιτικά δεν με νοιάζει, γιατί στην ουσία ό,τι είναι να κάνουμε να το κάνουμε μόνοι μας. Και από εκεί και όποιος και να έρχεται το ίδιο είναι, αλλά οπαδικά όμως θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω ότι άμα ο Κοντονής θα είναι ο ίδιος τώρα. Έκανε και ξέρω. Ένα καλό Τσίπρας. Καλά σου λέει, Κωστή. Ο Κοντονής δεν ξέρω. Εγώ θέλω να είναι ο ίδιος.
Ναι. Φυσικά έκανε τα. Δηλαδή μα έδειξε ένα βάσανο. Φυσικά. Ειδικά στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεκαετία. Το οποίο δεν μπορούσε να περάσει αλλιώ. Το άλλο ναι. Πήγε μέσα σε μία ώρα. Φάγαμε άνθρωπος... παραμύθια από του άλλου. Έχει δίκιο, παλικάρι μου, έτσι είναι. Δεν είδα όμω τον κύριο Σαββίδη να κατευθύνει το λαό του στον Τσίπρα. Μα καλά έκανε, δεν τον νοιάζει, ρε. Γιατί να κατευθύνει. Εγώ ξέρω ότι στις προηγούμενες στήριξε τον Σαμαρά, τον έφερνε από εδώ, τον έφερνε από αλλά εκεί. Ο κύριο Σαββίδη. Πλήρωσε. Εκεί δεν τον αφήσα τον άνθρωπο. Στάσου, ρε, μη φωνάζει, ρε. Κασέρι πλήρωσε. Έφερνε του παλαιοστούντε στη Θεσσαλονίκη να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία όμω. Ο κύριο Σαββίδη. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, θέλω αυτό τον Κοντονή τώρα εκεί. Γιατί έχουν θέματα μπροστά. Είναι οι έρευνε, είναι αυτά. Εγώ νομίζω υπάρχουν θέματα. Τα είχαν ξεκινήσει, σταμάτησαν, δεν σταμάτησαν αυτά. Τι να ξεκινήσει, ρε, για χαρά, τι να ξεκινήσει. Στο ποδόσφαιρο δεν σταμάτησαν αυτά τα θέματα. Για χαρά, νομίζω... τι να ξεκινήσει, ρε, ποιο ποδόσφαιρο, τρελάθηκες, ρε. Λοιπόν, τρέμουνε οι εισαγγελίες. Να πούμε δύο κουβέντες για την ΑΕΚ. Δύο κουβέντες για την ΑΕΚ. Πάμε, η ΑΕΚ άμα ανοιχτεί, άμα κάνει το λάθος και δει και θα παίξει ανοιχτά, γιατί ο ΠΑΟΚ θα κάνει κατοχή στην Τούμπα, δεν μπορεί να μην κάνει 20 φάσεις θα τις κάνει. 6-7 συναισθή, αλλά τα έχει τα σουτ, δεν τα έχει. Για πες. Με δύο φως θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θα κλειστεί σαν το ποντίκι, θα σου πω τι θα κάνει η ΑΕΚ. 3-0 είναι το σκορ, το λέω εγώ. Με δύο φως ο ΠΑΟΚ δεν μπορούν να μαζέψουν ποιος. Και στο τέλος, πες μου, όλους τους παίκτες της ΑΕΚ, άμα θα ζητήσουν την μπλούζα του Μπερμπάτοφ. Γι' αυτό είναι ο Μπερμπάτοφ εκεί. Αφήστε αυτά που λέτε. Για πουλάει μπλούζες. Και να πάει, όλοι θα περιμένουν τη στιγμή για να τον δώσουν την μπλούζα μετά. Θα πάει και ο Δέλας να τον πάρει αυτόγραφο μετά. Φυσικά, γιατί δεν θα τον πάρει. Καλά, πάρτε το μάτς και πάρτε την 3-0 είναι το σκοράτε. Ναι, καλά, το καλά. Μάτς θα είναι κατοχή 70-30, τώρα άμα δεν σκοράρουμε τι να σε πω. Ας ανοιχτεί η ΑΕΚ, ας κάνει τη μαγιά να ανοιχτεί. Εσύ που θα ανοιχτεί. Είναι μεγάλη ομάδα, δεν εσύ, είναι. Εσύ που θα ανοιχτεί η ΑΕΚ θα την κρατήσει την κόντρα. Εγώ ρε φίλε, κατοχή θα κάνω στην Τούμπα. Τι θες να κάνω στην Τούμπα. Με 30.000 αμπιά, τι να κάνουμε. Αλλά προσοχή στο γήπεδο, μας έχουν στημένους. Το επόμενο εντός είναι με τον Ολυμπιακό, εγώ το ξαναλέω. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα, είναι τρία ντέρμπινε αυτά, εδώ πρέπει να τα πάρουμε και τα τρία. Θα τους φτάσουμε στην βαθμολογία. Είναι ίσως το μόνο παιχνίδι που δεν φοβάμαι τη διαιτησία. Φυσικά, γιατί να σου πω κάτι, είναι ο καλύτερος διαιτητής, αλλά αυτό το διαιτητή το θέλω και στα εκτός έδρας. Εκτός ότι είναι ο καλύτερος διαιτητής αυτός, είναι και πίσω... Είναι πίσω. Είναι... Άκου τώρα έχουμε. Να πούμε και μια αλήθεια να ακούει ο κόσμος. Είναι και πίσω πολύ ο ΠΑΟΚ σε βαθμολογία, να ξέρεις. Γεια σας. Πολλά λέτε. Bye. Bye. Σάλια, λόγια, μίξες. Θα. Αν ήμουν εγώ. Κωστή από αυτούς ποιος θα μαρκάρει, λέει. Ο Μπανανά τότε, λέει. Αν ξεμείνει Κωστή κανένα σαλιγκάρι στο χορτάρι της Τούμπας και τρακάρει ο Μπανανά. Τότε έχει ασυντηρητικό κάτι μακρανί. Και σπορδιλική στήλη στον κόπο. Δεν λέγεται Μπανανά. Μπουανανότε. Στις ξένες εταιρείες δίνουν άσο 1,60 και πέφτει βρώμα η δουλειά. Πολύ φόρτωμα ο άσος. Καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι. Και μετά τι γίνεται, διπλό Ολυμπιακός εδώ. Στις ξένες εταιρείες. Ας πάει 1,10 και στο φορτώσουνε. Γιατί να μην βάλει Ζάιρο Μπερμπάντοφ μπροστά και αλλαγή στο 60 τον Κλάους που δεν είναι και φορμανισμένος. Δεν μπορεί να βγάλει 60 λεπτά ο Βούλγαρος. Ο Καρατζαφέρης λέει και εμένα δεν κατέβηκε στις προκάτε εκλογές. Λέει στήριξε την αποχή. Το 45% αποχή πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσουν εμάς. Φτάνει με τους ραγιάδες, παιδιά, έρχεται ο λαός και θα είναι τιμωρός. Έμεινε αυτό στο λαό. Τζόρντα λέει: αν βάλεις στίχημα ένα μπουκάλι ουίσκι με 10 διαφορετικά άτομα και κερδίσεις, πάρε με τηλέφωνο να σου δώσω ένα νούμερο τηλεφώνου από κέντρο αποτοξίνωσης που ξέρω. Καλά είσαι, λέει. Μάγκα εσύ. Βγήκε, λέει, ο Βαγγελάκης από την Καστέλα και σε έβριζε και σε έριχνε λάσπη σε σένα και στον καλεσμένο σου για το που δεν είπατε το Χριστίδη σαν καλό τερματοφύλακα. Όχι, δεν με έβρισε. Μόλις τον είπε ότι λέει ψέματα, τον κόψαμε. Ναι. Δεν μάλωσαμε το. Ρε Τζόρντα λέει: πού θα πας με 3-5-2 απέναντι σε ομάδες με φιλοσοφία Μπάγκεβιτς? Φαλάκι θα σε πάρει από τα άκρα, γελάει ο κόσμος. Καλά, θα δούμε, ρε φίλε. Κωστή με γουστάρει μια γειτόνισσα, αλλά έχει δόντια σαν την Αλιμπέρτη. Υπάρχει κίνδυνος να γίνει το πουλί μου κοτλέ. Με εκτίμηση, λέει ο Στραβοτσούτσουνος. Εκλογές μήπως έγιναν για να καθαρίσει ο Τσίπρας τις συνιστώσεις λόγω αντιδράσεων και όσους είχαν αρχικές βλέψεις. Αποχή αφού ήδη υπογράψανε, λέει ο Αλέξης. Την ώρα, λέει, των εκλογικών αποτελεσμάτων πήγα μια βόλτα στην παραλία με την οικογένεια. Και η παραλία ήταν φύσικα από κόσμο. Τόσο τους ένοιαζε. Το πάω κάικ πιστεύω θα έχει πιο πολύ τηλεθέαση από τις εκλογές. Σωστό. Πόντι επαλίκαρε, σε λέει ένας ακροατής. Πάμε ναι, στον καλά. Κόσμο γρήγορα. Πολλά μηνύματα. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Γιατί λυπημένος. Νεοδημοκράτης είσαι. Τι θέλει να είναι, επειδή είχε εκλογές, εγώ δεν θα πεθάω στο σύνταγμα.
ή γιατί βγήκε ο Τσίπρας ή όποιος και να έβγαινε. Δεν έχει μαρμίτα, ε. Οπότε δεν σε νοιάζει. Άσχε, ναι, έτσι. Κώστα, μπράβο, γιατί κρατάς λίγο στο ραδιόφωνο λίγο τις ισορροπίες και μ' αρέσει που έχεις αυτή την άποψη την πολιτική. Γιατί οι περισσότεροι, όπου και να ακούσεις, κάτι θέλουν να περάσουν. Παραταξιακοί είναι όλοι αυτοί, ρε. Κάτι θέλουν να περάσουν. Γάμισε. Μη βρίζεις, φίλε. Φρόνημα, φρόνημα. Φρόνημα. Του ξέφυγε. Πώς, επόμενος. Επόμενος. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Παρακουτάλι ζάχαρη και ξανά έβγα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, Ράφκα. Είσαστε καλά. Ή αν δεν ήμασταν καλά, δεν θα ήμασταν εδώ. Καλά, καλά θα είσαι, ρε φίλε. Mm. Από είσαι καμού τα παιδιά. Καλησπέρα και στα παιδιά που είναι εκεί. Μη βρίζετε, ρε. Χαλαρά λίγο. Τι είπε. Εντάξει, δεν είναι. Δεν βρίζει κανένας. Ποιος δεν βρίζει. Εντάξει. Λοιπόν, ρε Τζόρντα, λες πάρα πολλά λες. Λέει. Εμένα να με πεις, την Τετάρτη, όχι τώρα, και με λες τα φάτε τρία γκολ. Πρόσε να μην φάτε. Εσύ είσαι Αλβανός αεξής τώρα, ε. Καλά κάνει. Ναι, αεξής είμαι, ναι. Θα το δούμε. Αλβανός αεξής. Ναι, Αλβανός αεξής. Θα δούμε, ρε φίλε, φυσικά θα δούμε. Κατάλαβε, εσύ το λες πριν, ρε φίλε. Λες. Λέω την πρόγνωσή μου, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, θα το δούμε την Τετάρτη. Και τον Ολυμπιακό έτσι τον είπαμε, τη United, 0-3. Ναι. Άστε τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Τι διεκμένεις με τον Ολυμπιακό. Λέμε για την Τετάρτη να δούμε. Ναι. Να βγεις την Τετάρτη πάλι, έτσι. Πώς θα δούμε, είναι δυνατόν να μην βγει. Άντε, μπράβο. Πάει για σφαγή, δηλαδή, γιατί πάει το άσος. Όχι, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι ο Πάο και έχει καλύτερη ομάδα, την πάρει. Πώς θα λέμε τώρα. Α, θα παίξει και ο Κάτσε να πούμε και ο Πατριώτης σου να πούμε, δεν θα τον αφήσει τον άλλο παρά να πνοεί. Πώς θα βάλει. Θα το δούμε την Τετάρτη. Ναι, θα το δούμε. Τετάρτη θα δούμε. Έγινε, άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, γεια. Επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα που βαράει. Από τον πρώτο. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Εντάξει. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Πόσο απέραντη βλακία, ρε παιδιά. Πόσο. Όλοι, άμα τους ρωτήσεις, δεν θέλουν μνημόνια και όλοι πάνε και τους ψηφίζουν, ρε. Ναι, ρε φίλε, σου λέει εντάξει, Ευρώπη τώρα σίγουρα πράγματα. Ανασφάλεια, ρε, δε, πάμε να ψηφίσουμε. Μέχρι χθες τους άρεσε η Κωνσταντοπούλου. Διαχώρησε, έγινε την μνημονιακή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα όλοι τη βρίζουν. Καλά έκανε και δεν μπήκε. Καλά να πάθει, καλά να κάνει. Δηλαδή, πόσο βλάκα. Εμένα μου αρέσει η Κωνσταντοπούλου, φίλε. Και εμένα μου αρέσει. Άμα και δεν ήμουνα. Ναι. Πολύ αρσενικά τα λέει, πολύ την κουστάρω. Μα πήγαινε με το γράμμα του νόμου. Τι είσαι, τι δεν είσαι εδώ, ρε. Τέλος, δεν έχει. Όλοι δεν τη χωνεύανε, την πετάξανε απ' έξω. Έγινε και του Τσίπρα, έγινε και των Αλωνών. Αυτό είναι. Πάμε ένα δεύτερο. Βγήκε ο άλλος και είπε: αναλαμβάνω πολιτικά την ευθύνη. Και κάποιοι είπανε: α, είδες, ο Φωνιάς. Καλά κάνανε και τους βάναν φυλακή. Βρε ηλίθιε, όταν σου λέει: αναλαμβάνω πολιτικά την ευθύνη. Τι σημαίνει. Παραδέχεται. Ναι. Παραδέχεται ότι ναι, ήταν ο παδός μου που πήγε, έκανε τη βλακία και σκότωσε. Το καταδίκασε από την πρώτη στιγμή. Αλλά ο άλλος, όπως θέλει το κλάβα, σου λέει: α, καλά τους κάνανε και τους βάλανε φυλακή. Δηλαδή, αν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο παδός που σκότωσε, θα έμπαινε κανένας φυλακή. Όλοι έχουν σκοτώσει, όλα τα κόμματα, πραγματικά. Δεν με νοιάζει. Αυτά είναι ακρότητες και στα γήπεδα, το ότι δεν σκοτώθηκε ο παδός. Σκοτώθηκε μάλλον στην Κρήτη. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη τύχη και πιστεύω ότι δεν σκοτωθήκαν γιατί απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι σύνδεσμοι, το εκτροφείο βίας αυτό εδώ πέρα, σύνδεσμοι κτλ. Το οποίο, ας πούμε, ευτυχώς και εκεί δεν έχουμε θύματα, γιατί οι σύνδεσμοι για μένα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο ποδόσφαιρο. Τίποτα. Ναι, πες ότι αυτό ούτε στις ομάδες. Πες ότι δεν ήταν της Χρυσής Αυγής, ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Θα έμπαινε κανένας φυλακή, θα κατηγορούνταν κανένας. Διάλειμμα, άστο να πάει. Διάλειμμα. Δευτερόλεπτα, ανοίγουμε ξανά, γραμμές είναι γεμάτες. Άλλες τρεις περιμένουμε. 90-90-90, 98-80-90, 9-55 κενό στο 54-340. Διάλειμμα γρήγορα. Συνεχίζουμε, Τζόρνταν, την αναδρομή μας στις τελευταίες μέρες. Ποδόσφαιρο, πολιτική. Και μπαίνουμε κανονικά μετά. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Συνεχίζουμε. Μετά, όλοι λέει φυλακισμένοι, λέει ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τους βγάζει στο 1/3 της ποινής.
Βγήκε ο άλλος, να πούμε, στο 1/3 της ποινής, δεν έχει ένα μήνα, και πήγε και σκότωσε πάνω στη Νέα Πολη και ξαναπήκε μέσα. Γι' αυτό ανέλαβε κανένα την ευθύνη. Αυτός που έκανε τον νόμο να τους βγάζει... Μαζί σου είμαι σε αυτό, μαζί σου. Ανέλαβε κανένας, βγήκε ένας κερατάς να πει φταίω για αυτό το πράγμα. Ένας που έφαγε 30 χρόνια φυλακή, 27 που έφαγε. Ναι, μαζί σου. Βγήκε ρε να σκοτώσει ίσα ίσα και ξαναμπήκε φυλακή. Θα τον ξαναβγάλει. Φυσικά. Αυτά είναι. Μετά ψήφισαν οι φυλακισμένοι, λέει η ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνανε. Έτσι είναι. Μπράβο τους. Δεν μέτρησε αυτό δυστυχώς. Τίποτα. Αλλά άλλα μας νοιάζουν. Αυτό είναι. Λέγε ρε. Αυτός ο Παρασκευόπουλος. Ποιος. Έτσι λέγεται. Ποιος. Κάποιος που πέρασε αυτό το νόμο, ναι. Έτσι άκουσα, δεν είναι. Φαντάσου που πάνε να εξοικονομήσουν 5 φράγκα από συμφόρηση φυλακών. Από συμφόρηση φυλακών. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άμα έχεις λεφτά, βγαίνεις. Φυσικά, ξέρεις ποιος βγήκε. 5,5 τόνους κοκαίνης, 22 χρόνια βγήκε στα 11. Τι να λέμε τώρα. Τι να πω, ρε φίλε. Ο πρόεδρος, ο άλλος στα αεραστεχνικά που ήτανε. Στο τέλος, θα παίρνει ο κόσμος το νόμο στα χέρια του, έτσι όπως είναι αυτό. Εννοείται. Σου τρώει κανένα δικό, θα πηγαίνει. Τι είναι αυτό, οι βεντέτες. Στην Κρήτη, καταγραντήσουμε κριτική. Κριτική δεν καταντήσουμε. Όποιος έχει λεφτά, βγαίνει. Παπαγιωργόπουλος, βγήκε. Κύριος. Πάω, θα πεις κουβέντα. Θα βγει και ο Τσοχατζόπουλος μετά, τι νομίζεις. Εγώ απορώ πώς δεν βγήκε ο Τσοχατζόπουλος. Γιατί μετά την αποσυμφόρηση των φυλακών. Και θα βγήκε αυτό, σκοντεύει, τι νομίζεις. Απορώ. Επόμενος κύριος. Έγινε, γεια. Γεια χαρά. Έλα. Καλημέρα σας. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Λοιπόν, να σου δώσω το ορντέρ που πάμε στο κύριο Φτιάτο. Γεια, δώσε το ορντέρ μου. Είπες ότι δεν σκοτώθηκαν άτομα εκτός από τα άτομα της Κρήτης. Όχι, δεν είπα αυτό. Λάρισα. Για ποιο πράγμα μιλάς, κάτσε βάλε. Για φυλάδρους. Για φυλάδρους, ναι. Γιατί ο άνθρωπος ήταν φυλάδρους. Για πρόστατα, για σωστά. Λάρισα, ναι. Κυραστά τι ήταν. Κοίταξε το κάθε. Πρόσεξε. Ναι, ήταν ατύχημα. Πρόσεξε. Ήταν ατύχημα. Και τη Λάρισα ατύχημα ήταν. Όχι. Άσε ρε τώρα. Τι όχι. Αλητία ήταν. Έλα ρε που ήταν ατύχημα. Μην τα πάω ξύδε τώρα. Άσε τώρα. Βράτε του αλυταράδου τώρα. Άσε τώρα την ιστορία τώρα. Μην το πιάνει. Το κάναμε ατύχημα. Ατύχημα τώρα. Πυροβόλησε άλλο από αυτό. Καλά ρε. Μισό λεπτό να μιλήσουμε τώρα. Καημένο τώρα. Ατύχημα. Όλοι τα καταδικάζουμε, αλλά εκείνο ήταν ατύχημα. Σόπα καημένο τώρα. Πυροβολεί με το αυτό προ το γήπεδο και πάει. Η κροτίδα χτυπάει στον κάγκελο και γυρίζει πίσω. Τι είναι, στο γήπεδο μέσα πήγαινε. Τον παοξί που σκοτώσαν στο Χαριλάου το 83 ήταν ατύχημα. Τον ποδηλάτη. Στάσου λίγο. Μισό λεπτό. Ποια ομάδα μα, ρε φίλε, τα καταδικάζουμε όλα. Μισό λεπτό. Στάσου, ρε φίλε, μην μιλάει. Ο ποδηλάτη που σκοτώσαν. Να απαντήσω, ρε. Ήταν ατύχημα. Μισό λεπτό, να απαντήσω. Δεν το θυμάμαι αυτό, ποιο ήταν. Μαλώσανε μετά το ΠΑΟΚ. Έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης 5-1 και Καλαμαριά ΠΑΟΚ 2-3. Ένα ποδηλάτη έγινε ένα τσαμπουκά Αριανό. Με παοξή, παοποδηλάτη παοξή. Του δίνει μια μπουνιά, πέφτει κάτω, χτυπάει το κεφάλι. Αυτό δεν είναι ατύχημα, εντάξει. Αυτό το είναι... άλλο γιατί είναι ατύχημα. Το άλλο ρε φίλε, κροτίδες και κροτίδες πέφτουν στα γήπεδα μέσα. Ξέρει πω κροτίδες πέφτουν. Παλώνουμε δυο μας, ρε. Μισό λεπτό, ρε. Στάσου, ρε. Ναι. Μου δίνει μια. Στάσου, ρε. Δολοφονία ξέρει τι είναι καταρχήν. Στάσου, ρε. Μου δίνει μια γροθιά, ρε. Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Και του κόψε την καροτίδα. Του χτύπησε στο κάγκελο και έπεσε κάτω και χτύπησε, γύρισε πίσω. Ρε, το πόρισμα το λέει, δεν το λέω εγώ, βρε. Ήτανε... Λοιπόν, άντε πάλι τέτοια. Τι ήταν. Από βαρκάρι το είχε πάρει. Ναι. Άντε μπράβο. Το ρίξε πάνω στον καθηγητή αυτό, τον πλιόνια. Με το πιστόλι μέσα στο γήπεδο πήγε, βρε. Με το πιστόλι μέσα στο γήπεδο πήγε. Μπήκε, ρε, το καταδικάζουμε. Δεν είναι δολοφόνο αυτό. Καταλάβω το ατύχημα. Δεν δολοφονία ξέρει τι είναι. Πάνω σκοτώσει τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν. Τι θα με αυτούς που αξίζει, δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Έλα, ρε, έλα τώρα. Λοιπόν, το καρασκάκι τι ήταν. Άντε πάλι. Εκτίθεσαι, Τζόρνταν. Εντάξει. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Και το καρασκάκι ήταν ατύχημα. Δεν ανοίξαν οι πόρτες και πλακώθηκαν τα παιδιά. Το ίδιο είναι. Τι το ίδιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε παρακάτω, δεν βρούμε άκρη. Λέγε. Λοιπόν, σε όλα τα αδέρφια και σε όλα τα παιδιά. Χαμηλά την μπάλα. Και τα αδέρφια. Οξύδεδες. Λοιπόν, χαμηλά την μπάλα,
μην γίνει κανένα τέτοιο και μας πει ο καληνυχτάκιας καμιά καληνύχτα. Μη φουσκώνουμε τα μυαλά της ομάδας. Εμείς λέμε αγωνιστικά λέμε τώρα. Τα μυαλά της ομάδας. Ας πάνε να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν, ούτε 3-0 ούτε τίποτα. Και μισό μηδέν να τους κερδίσουμε, καλά είναι. Μην τους φουσκώνουμε τα μυαλά. Καλά είναι, φυσικά είναι. Και αυτοί ακούνε. Ναι. Και αυτοί ακούνε. Και τι θα το κάνουμε, εσύ. Μυστικό να το έχουμε. Όχι. Κουβέντα κάνουμε τώρα. Να λέμε, πάμε και θα δούμε. Αυτό είναι το σωστό, Τζόρνταν. Αυτή με τον Μπερμπάντοφ τώρα δεν τα κάνουμε, ρε φίλε. Την άποψή μας λέμε εδώ. Να το πω κι αλλιώς. Και στα Γιάννενα έλεγες, έλα μωρέ τώρα με το Γιάννενα. Μαγική εικόνα ήταν, εσύ δεν το είδες. Εμείς λέμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω ότι ήταν μαγική εικόνα. Τα φάγε στα τρία μπαλάκια. Τα φάγα, μαγική εικόνα ήταν σου λέγει. Μετά όλοι να πούμε και σου κάνανε καζούρα. Και ο Δέλλας και σου λέει, πάμε στην Τούμπα για νίκη. Μπορεί και να την πάρει. Ναι, την άποψή του λέει αυτός. Μετά όμως, θα βγαίνουν όλοι και θα σου λένε ρε φίλε, έλεγες τρία. Εντάξει, έγινε, φυσικά ρε. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Για το φιλαράκι που πήρε πριν από 5-6 τηλέφωνα. Δηλαδή, αυτό να τώρα τον αριστώ. Τον αρέσει που τον κυβερνάει το 3,69%. Γιατί το κυβερνάει, δεν κυβερνάει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κυβερνάει το 3,69%. Δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δεν είναι όπως τα λες έτσι. Πρόσεξε όμως. Ναι. Που το στηρίζω, άσε λίγο να τελειώσω. Ναι, λες για τον Καμένο εκεί που πήγε. Ναι, για τον Καμένο λέω. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Α, περίμενε, άσε να τελειώσω ρε φίλε το σκεπτικό μου. Αν δεν ήταν ο Καμένος. Ναι. Και οι 10 έδρες που δίνει ο Καμένος αυτή τη στιγμή, ναι, στο Τσίπρα. Κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν είναι όμως έτσι. Αν έβγαινε κυβέρνηση, ο Τσίπρας θα μπορούσε να τη τέτοια. Τι γίνεται, τον έχει πιάσει ο Καμένος από κάτω και του φύγει. Ναι, ναι. Θα ήταν το ποτάμι. Το ποτάμι θα ήταν, δεν πειράζει. Ποιο ποτάμι, καλά, σιγά μην πήγαινε ο Θεός. Δεν μου λες, εσύ τι ψήφισες, Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, εάν δεν ήταν πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα έκανε κυβέρνηση. Ποιος θα τον κράταγε από κάτω, για πες μας. Όποιος τον κράταγε από κάτω. Είδες, και λοιπόν. Πάλι, και εμένα πάλι κουμάντο άλλοι θα με κάνουν. Αυτό θέλω να σου πω. Από τη στιγμή που δεν βγαίνει κανένας σε αυτοδυναμία, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε. Αυτοδύναμη και οι δύο μαζί είναι, δεν πειράζει. Κρέμεσαι από κάπου αλλού, να μην πω από πού. Αφού το ίδιο είναι, ρε, τι να κρέμαστε. Πανηγύρια μαζί είχαν. Ναι, πρόσεξε. Αν πει κάποια στιγμή ο Καμένος ότι εγώ έρχομαι σε ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ και σπάω τη συγκυβέρνηση, τι γίνεται, γεια σας. Αν. Πέντε βουλευτές να φύγουν από την ΑΝΕΛ. Για ναι. Οποιοδήποτε λόγο. Αυτό που έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν όμως, εάν κάνει την κυβέρνηση. Τον κρατάει ο Καμένος από κάτω. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Εδώ βγήκανε χθες, τώρα εμείς μιλάμε υποθετικά εάν φύγουν. Δεν θα φύγουν ποτέ, ρε φίλε. Γι' αυτό βγήκανε, για να μείνουνε. Λοιπόν. Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση, πέντε χρόνια. Είναι αυτός ευχαριστημένος που τον κυβερνάει. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Λένε, έτσι, ότι έφυγε το παλιό και ήρθε το καινούριο. Εντάξει, τα σλόγγαν είναι να είχαμε να λέγαμε. Το καινούριο ποιο είναι. Το καινούριο ποιο είναι. Ο Καμένος που ήταν βαμμένος δημοκράτης και επειδή ήθελε να κρατήσει τη θεσούλα, έκανε ό,τι έκανε. Ποιο είναι το καινούριο. Όλο το παλιό Πασόκ, όλο το σκληροπυρηνικό Πασόκ που έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει γίνει εσύ... Πασόκ. Εσύ τώρα ψήφισες Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μιλάς έτσι τώρα για τον Τσίπρα. Το δικό σου το κόμμα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πασόκρα. Κυβερνάγανε μέχρι προχθές. Το ξέρω. Και τι μιλάς τώρα, κατακρίνεις τους άλλους τώρα. Πρόσεξε με. Ναι. Πρόσεξε με. Αυτοί που πήγανε. Ναι. Γι' αυτό και κρυθήκανε όπως κρυθήκανε. Εσύ δεν τους έκρινες όμως. Αλλά πρόσεξε με. Εγώ είμαι δεξιός, δεν είμαι ακροδεξιός. Ναι, δεν τους έκρινες. Δεν ψηφίσω άλλο κόμμα από αυτό που ψηφίζω, φίλε μου. Α, πώς για. Κατάλαβες, είμαι παραδοσιακός εκεί. Αυτά μας φάγανε. Παραδόση μας φάγανε. Καλός ή κακός. Μπορεί να με πεις κομματόσκυλο, μπορεί να με πεις οπωσδήποτε. Εμείς δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο, δώσαν Έλληνες και εμείς μείναμε στο σκοτάδι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έτσι. Ναι, δεν αντιλέγω. Μπράβο. Έτσι. Οι παραδόσεις μας φάγανε, φίλε. Οι αριστερές πλατφόρμες έχουν να πάνε να ψηφίσουν. Εγώ σαν δεξιός δεν έχω. Και με την ακροδεξιά δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Ξέρεις τι μου θυμείς. Κατάλαβες. Δεν θέλω να βγει το Πασόκ, γι' αυτό θα ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να βγει Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό θα ξαναπάω στο Πασόκ, έτσι λέγεται. Όχι, 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 φίλε μου. Καμιά σχέση. Εγώ είμαι εκεί. Τα λέμε.
Όσοι είστε στις γραμμές, πέντε τον αριθμό, μιλάτε και λέτε ό,τι γουστάρετε. Κάποτε κρατούσες σημειώσεις τι ομάδα είναι ο καθένας. Τώρα κρατάς τι κόμμα είναι ο καθένας. Τι κόμμα είναι ο καθένας. Άντε, μπράβο. Δηλαδή, αν κάποιοι δεν πρέπει να μιλάνε σαν κόμματα εδώ, σαν πώς το λένε, υποψήφιοι κομμάτων, ναι, ψηφοφόροι κομμάτων, είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκρε. Πάμε, ρε. Σε αυτά τα χάλια αυτοί μας φέραν εδώ. Αιτία. Έλα. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Καλώς το να. Γιατί με κλείσατε προηγουμένως? Έβρισες. Κατά λάθος σου φύγε μια. Σου φύγε. Εντάξει, ρε παιδιά, εδώ λέτε ηλίθι. Εντάξει, αλλά πέφτει. Δεν είμαι τέτοιος, δηλαδή παραξενεύτηκα. Τι γίνεται? Ναι. Κάτι για τον Μπερμπάτοφ, Ιορδάνη. Ο Μπερμπάτοφ, η θέση του δεν το βοηθάει να τραβήξει την ομάδα. Για να τα λέμε όπως πρέπει τα πράγματα. Η ομάδα να παίξει τον Μπερμπάτοφ, ναι, θα μπορεί να βοηθήσει τον Μπερμπάτοφ, δηλαδή στις 10 τελικές θα του βάλει τον γκολ. Δηλαδή στατιστικά θα βοηθήσει. Αλλά να βοηθήσει όπως ήταν ο Βιερίνη, όπως ήταν οι παίχτες άλλοι, να πάρει την ομάδα. Στο χορτάρι θα φανεί. Εντάξει, ο Βιερίνη ήταν εξτρέμ, εξτρεμιστής ήταν. Αυτό η θέση του. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Τον Μπερμπάτοφ να τραβήξει. Σωστά. Την ομάδα. Για ένα δεκάρι μπορεί να τραβήξει την ομάδα. Βέβαια. Εγώ ήθελα. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Λοιπόν, και κάτι άλλο, και βέβαια, λίγο χαμηλά την μπάλα, ρε παιδιά, με τον Μπέρκα. Δηλαδή είναι κρίμα και άδικο, γιατί το παιδί όταν πήγε στη Σετούμπα ένα χρόνο και δεν τον ακούω. Έλα, ρε, τώρα με μια άσχημη εμφάνιση θα τον κατακρίνουμε τώρα. Άκου λίγο. Όχι, να μην τον κατακρίνουμε. Όχι, άκου λίγο. Να κάνουμε λίγο τα μυαλά, γιατί. Την είδε λίγο μέση, την είδε λίγο μέση. Μπάλα ξέρει. Άκου. Μπάλα ξέρει και ο Νίνης ήξερε μπάλα και όταν τον βγάλανε και κάνανε τέτοιο, κάει και στα 24. Την είδε λίγο μέση. Δικαιούται και καμιά άσχημη εμφάνιση. Όχι, την είδε μέση. Και την είδε μέση, την κούδασε ο καινούργιος. Και δεύτερον, δηλαδή, και δεύτερον, και δεύτερον, δεν το είδατε. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Πέλκας, στην ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, στο κατοχικό παιχνίδι, πήγε και κόλλησε δίπλα στο ΜΑΚ. Κρύφτηκε. Ακριβώς. Δεν το είδατε. Όχι, έτσι είναι, Κώστα, το είδα εγώ. Κρύφτηκε. Το είδες. Εγώ τον. Εγώ επίτηδες. Έδωσα μεγάλο βάρος στην εικόνα μου στον Μπέλκα επάνω. Δηλαδή, το ότι πήρε την μπάλα και στο δεύτερο τρίπλαρε και πήγε να περάσει μόνος του κτλ. Χωρίς συνδυασμό. Αυτό δείχνει και όχι τακτική στον ΠΑΟΚ, ε. Όχι, δείχνει υπερβολικό αυτοπεποίθηση για τον εαυτό του και θα κάνει νερά όταν δεν παίζει για την ομάδα και παίζει για τον εαυτό σου. Δηλαδή να αποδεικνύεις ότι αυτό που σε λένε ο καινούριος Κούδας είναι λογικό ότι να κάνεις χαζομάρα. Όσο είσαι απελευθερωμένος και δεν το λες τίποτα ούτε το ανεβάζεις, σημαίνει ότι πάντα πρέπει να προσπαθείς για να ανεβαίνεις. Όσο το λες ότι είσαι καλύτερος, δεν θα προσπαθεί καθόλου. Γιατί λέει έφτασε τα βάνη. Αυτό είναι. Και μετά θα κάνει τη μια χαζομάρα πίσω την άλλη. Αυτό είναι και το κάψιμο σε ένα παιχνίδι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Όσο να πω για τα πολιτικά παιδιά, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να απαντήσετε ειλικρινά. Ένα σπίτι με δανεικά ζει. Ζει. Με δανεικά μόνο να παίρνει δικό σου. Και χαρισματικά, άμα έχει ωραία γυναίκα ο άλλος. Τι με ρωτάς, ρε, δεν ζει φυσικά. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Εγώ, εγώ θεωρώ. Γιατί περιμένω ώρα. Θα μιλήσεις. Ναι, δευτερόλεπτο. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Αρκεί να μπορούν να ανταπεξέλθουν, ρε παιδί μου, στα μνημόνια. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί, πώς το λένε. Δεν μπορεί, βογκάει, πηδάει, δεν μπορεί. Εδώ αυτή τη στιγμή. Τα μέτρα είναι. Ναι. Εγώ θεωρούμε αυτή τη στιγμή μια ψιλομεσαία τάξη. Έχω τη δουλίτσα μου, το μισθό μου, αυτό με αυτό ζω. Δεν έχω ούτε τέτοιο. Και λέω δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτός που πληρώνει και αυτό που θέλουν να εξαθλιώσουν είναι τον νοικοκύρη. Ο νοικοκύρης είναι αυτός που πληρώνει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Και αυτόν όταν τον νοικοκύρη προσπαθεί να τον βγάλει έξω από τα νερά του, άμα θα βγει ο νοικοκύρης θα βγει και όλη η χώρα. Τελειώνεις. Είναι de facto αυτό το πράγμα. Ο Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές, αυτό είναι που εμένα με φοβίζει και κάθομαι και σκέφτομαι για τα επόμενα χρόνια το πρόβλημα, είναι το γεγονός ότι ο Τσίπρας βγήκε, θυμάστε, με την ελπίδα. Ναι. Και την ελπίδα του κόσμου που τον έδωσε το ΚΕΙ, γιατί ήταν αντιμνημονιακός, γιατί δεν ψήφισε τίποτα, γιατί ήταν ο μόνος που κόντρα, την έζησε και τον έδωσε και ένα 68% του 62 πόσο ήταν το όχι. Και εκεί τον πρόδωσε. Τρόμαξε. Ναι. Και τον πρόδωσε. Ναι. Η αποχή ήταν λογικό να μεγαλώνουν. Αυτό λέω εγώ. Αυτό ο Τσίπρας έπαιξε. Αυτή. Άκουμε. Συγνώμη, δεν τον πήρατε χαμπάρι.
ο Τσίπρας, Κώστα, ο Τσίπρας μετά τον... Ολοκληρώσω. Άντε πες. Σε παρακαλώ, λίγο να ολοκληρώσω. Πού είχα μείνει, να με διέκοψες και μέσα στον ερμό. Πού είχα μείνει. Πού να ξέρω που είχες μείνει. Ότι τους πρόδωσε ο Τσίπρας, παιδί μου, με το όχι. Με το ναι, ας πούμε. Μπράβο. Και αυτή τη στιγμή, αυτή και με έναν να πάει να ψηφίσει, ένας να πάει να ψηφίσει, 300 έδρες θα πάρει. Ένας να πάει να ψηφίσει, 300 έδρες θα πάρει. Του συμφέρει να είναι αυτή η κατάσταση. Εμένα με φοβίζει η αποχή. Και η αποχή είναι το χειρότερο απ' όλα. Είναι το χειρότερο γιατί όταν ο κόσμος είναι μαζεμένος, είναι λογικό να κάνει και τρέλα. Να κάνει και τρέλα, θα σε περιμένει στη γωνία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Να σου πω κάτι. Πες μου, Κώστα, αυτό που ήθελες να τώρα πεις. Σου πω. Ο Τσίπρας έπαιξε πολύ ωραία το ρόλο του καημένου, του ανθρώπου που πήγε και δεν τα κατάφερε σαν τον αυτό, τον Ξανθόπουλο. Το προσπάθησα, το φτάσα μέχρι εκεί, αλλά δεν μπόρεσα. Έπαιξα με πολλά χαφ να κρατήσω το 0-0. Έχασαμε ένα 0 στο 90. Γύρισα πίσω, καλά παίξαμε, εντάξει, παλικάρια ήμασταν κτλ. Αυτό έπαιξε. Και το έπαιξε ωραία. Το έπαιξε επικοινωνιακά. Είναι καλός ηθοποιός ο Τσίπρας. Είναι, αλλά εντάξει. Αν πήγαινε άλλος, αν πήγαινε ο Λαφαζάνης, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά τα αντιπαθητικά τα μούτρα, με τα μουσια τα πασοκικά και τα άθλια, και πήγαινε να διαπραγματευτεί και δεν τα κατάφερνε, θα έπαιρνε 10% ΣΥΡΙΖΑ. Άρα παίζει ρόλο η φυσιογνωμία και τα μούτρα και το στυλ. Όχι, παίζει ρόλο. Το καημένο το παιδί. Άκουμε. Ναι. Το προσπάθησε. Άντε. Η πολιτική, Κώστα, η πολιτική το λέει και η λέξη. Λειτουργεί για σένα πριν από σένα. Είναι κάτι το οποίο κοιτάει για το μετά. Δεν κοιτάει για το τώρα. Λειτουργεί για σένα. Όπως και οι ψήφοι που δημιουργούνται, είδε αυτό που λέγατε ότι βγάλαν τους φυλακόβιους να ψηφίσουν, δηλαδή πάντα είναι μια παραγωγή ψήφων για αυτόν πάντα που είναι στην εξουσία. Όπως ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που άνοιξε τα σύνορα, όλοι αυτοί που άνοιξαν τα σύνορα και τους δώσαν άτοκα δάνεια και κάναν σπίτι και εγώ έχω ένα σπίτι το οποίο το πληρώνω 25 χρόνια για να το πληρώσω διπλό, χωρίς να είναι άτοκος που γεννήθηκα στη χώρα μου, χωρίς να θέλω να είμαι ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε δεξιός είμαι ούτε αριστερός, τίποτα δεν είμαι, πάω και με. Απλά θα πω κάτι, ότι όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να υπάρχει παραγωγή ψήφων για να τους κρατάει. Άλλοτε άνοιγαν τα σύνορα, άλλοτε βάζανε το Πασόκ, έβαλε όλο το δημόσιο μέσα, έκανε το βαθύ Πασόκ, γι' αυτό και όλα τα συνδικά ήταν πασοκικά. Είναι μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη και αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Μόνο άμα θα εξαλειφθεί αυτό το πράγμα θα μπορέσει η Ελλάδα να έχει κάτι σωστό και όμορφο. Τα λέμε, επόμενος. Και γι' αυτό πρέπει να είσαι μόνος. Επόμενος. Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Παπαδρέου εμένα στα πρώτα χρόνια. Σε μικρή ηλικία ο Τσίπρας. Στα πρώτα χρόνια του Παπαδρέου στην Ελλάδα. Του Ανδρέα Παπαδρέου. Έτσι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μάλιστα. Έλα, Κωστά. Έλα, φίλε. Έλα, αδερφέ μου. Χρήστος από Ξάνθη, ΑΕΚ. Γεια σου, ΑΕΚΤΣΙ. Γεια σου, ρε ΑΕΚΤΣΙ. Γεια σου, Λόγκαν. Γεια σου, αγόρι. Ήθελα να πω κάτι για το πολιτικό πρώτα κομμάτι. Για πες. Αμάρε. Έπεσε η γραμμή του, ατύχησε ο Ξανθιώτης. ΑΕΚΤΣΙΣ. Εσύ με τη μύτη, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Και εσύ σαν και εμένα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, κύριε. Εσύ. Καλά. ΑΕΚΤΣΙΣ από Καστοριά. Να τι. Αυτός ο σκασμένος βγήκε. Όχι, ρε φίλε, αλλά περιμένω αρκετή ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ρε Τζόρνταν, εκτίθεσαι. Λες. Εκτίθεσαι. Για ποιο? Α, σου πω δύο πραγματάκια. Μιλάμε λίγο γρήγορα για να μιλήσουμε και υπόλοιπα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Καταρχάς, είπε θα παίξει δεκάρι Μπερμπάτο. Ναι, γιατί? Θα παίξει κι άλλο δεκάρι. Όχι, δεν είπα εγώ. Θα παίξει με 12 παίχτες. Όχι, δεν είπα εγώ. Ακροατή το είπα. Δεν κατάλαβες καλά. Πλάκα κάνω. Εντάξει, οκ. Εγώ είπα, βάλτο, επειδή ξέρει μπάλα, βάλτο ένα λίγο δεκάρι να βγάλει καμιά παλιά. Ναι, και άμα χαθεί μπάλα, μαρκάρει κιόλα. Εντάξει, από την καμπάλα θα χαθεί μπάλα, βρε τώρα. Με την Μπέντελη θα γυρίσει. Έλα, βρε τώρα, καμπάλα. Λοιπόν, η γνώμη δικιά μου είναι ότι παικτικά. Και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή ψάχνονται. Αγωνιστική ταυτότητα δεν έχουν. Ούτε μία ομάδα, ούτε η άλλη. Έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο στα Γιάννα και να χάνει. Να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο στη Βέρεια. Με τρεις τελικές είχε βάλει δύο γκολ. Και εκεί να παίρνει αποτέλεσμα.
δεν έχει ταυτότητα αγωνιστική, αλλά δεν έχει ταυτότητα αγωνιστική και η ομάδα μου. Έχει περισσότερα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει καινούργιους παίχτες, έχει φέρει και άλλους παίχτες. Η ΑΕΚ. Ποιοτικούς παίχτες έχει. Τι υπολογίζεις από τον ΠΑΟΚ, τι φοβάσαι από τον ΠΑΟΚ. Ποιο ποιοτικούς παίχτες έχει. Εκτός από τον Μπερμπάτοφ που μπορεί να κάνει μια ατομική ενέργεια και να σου βάλει ένα γκολ, τι άλλο φοβάσαι. Από τον ΠΑΟΚ. Τι φοβάσαι. Έχει έναν ενθουσιασμό και από τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η μεγαλύτερη δύναμη για μένα στον ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά, δηλαδή εκεί ανάμεσα στον Γκάτσε και στον Μπέλκα. Εκεί μπορεί να κάνει κάποια ζημιά. Αν... Τι να κάνει, λέει, ξαναπες το. Εκεί να κάνει κάποια ζημιά στην ΑΕΚ. Μέσω επιθετικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι. Ναι, αμυντικά και στα άκρα, αυτό που είπε και ένας ακροατής πριν, έχει θέμα. Έχει θέμα γιατί αν βρει χώρο, έτσι πως εγώ έχω δει την ΑΕΚ και με τους παίχτες που έχει, αν βρουν χώρο και στα άκρα, αυτό που είπε πριν, που είπατε και μεταξύ σας, που συζητούσατε, ότι αν βρει χώρο η ΑΕΚ και από τα πλάγια, θα σου κάνει τη ζημιά. Γιατί έχεις πίσω παίχτες οι οποίοι δεν είναι αξιόπιστοι. Δηλαδή δεν έχουν δείξει αξιοπιστία. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Από τα πλάγια εννοείς, εσύ τώρα είσαι δυνατός από την αριστερή πλευρά, ας πούμε, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι με το σχήμα που θα κατεβάσει μεθαύριο, νομίζω ότι θα κοιτάξει να παίξει το παιχνίδι των αντεπιθέσεων. Ναι. Αυτό νομίζω ότι. Από τα άκρα, όταν λες, ας πούμε, τι εννοείς τώρα, από ποια άκρα, από την αριστερή πλευρά θα κατεβεί ΑΕΚ. Γιατί ένας φίλος ΑΕΚΣ είπε αριστερά, είμαστε πολύ καλά από τα άκρα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα κατέβει. Εκεί έχει ο ΠΑΟΚ του Κωνσταντινίδη, γι' αυτό σου λέω. Υποθετικά λέμε. Ναι. Αμυντικά στα πλάγια, αν ανοιχτεί ο ΠΑΟΚ και κατεβούν τα πλάγια, τα άκρα κατεβούν, στην αντεπίθεση θα έχει θέμα. Ο Κωνσταντινίδης είναι σφαίρα, τον έχεις δει. Νομίζω ότι θα έχει θέμα. Με κάποια στιγμή μπορεί να ξεχαστεί μπροστά, δηλαδή σε κάποια φάση κάτι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ βρίσκεται αμυντικά, περισσότερο και στα άκρα, αμυντικά, και η επίθεση του ΠΑΟΚ στο κέντρο είναι καλύτερη, δηλαδή και με τον Μπερμπάτοφ. Αν παίξει center four ή δεκάρι. Δεκάρι και τα φόρλες είναι πολύ καλά. Εκεί μπορεί να κάνει κάποια ζημιά. Πριν και σε μια ανάλυση που έκανε, είχε δίκιο ο Κώστας εκεί που είπε ότι για τα χάφαν κουραστούν. Ναι, αλλά αγωνιστική ταυτότητα δεν έχει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε δείγματα γιατί είναι πολύ νωρίς και ακόμα δεν έχουμε μονταριστεί κάποια ομάδα. Δηλαδή δεν είναι δέκατη αγωνιστική να έχει ένα δείγμα γιατί ποιο παιχνίδι έκανε ο ΠΑΟΚ και ποιο παιχνίδι έκανε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε και τρεις ευρωπαϊκούς, αλλά ναι, δεν έπαιξε με όλους αυτούς τους παίχτες που έχει τώρα. Και δεν έκανε δυνατό παιχνίδι. Να πεις ότι ξέρεις, κοντραρίστηκε κάπου δυνατά. Έχεις μια άποψη. Δηλαδή, έχεις, ναι, έχεις μια εικόνα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν έχεις εικόνα, δεν έχεις αγωνιστική ταυτότητα, ούτε και η ΑΕΚ έχει. Δεν ξέρεις πώς θα ενεργήσει. Έπειτα, έχεις και νέους ποδοσφαιριστές. Εγώ μιλάω για την ομάδα μου. Mm. Θα πάνε σε ένα κλίμα το οποίο θα έχει ατμόσφαιρα, θα έχει φωνές σου. Δεν ξέρεις την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, πώς θα αντιδράσει. Μπορεί να του βγει θετικά πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί να του βγει αρνητικά. Δεν έχουμε δείγματα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτά. Μ' άρεσε ένας παοκτζής που μίλησε πριν από λίγο που είπε χαμηλώστε την μπάλα, γιατί τη σήκωσες πολύ την μπάλα. Χαμηλώσε την. Την άποψή μας λέμε, τι τη σήκωσα την μπάλα. Ναι, όχι, σήκωσες την μπάλα και σου είπε κατέβασε την. Εντάξει, τώρα αυτός θέλει, είναι πιο κουμπωμένος. Εντάξει. Ξέρεις γιατί στο λέω, γιατί στο ανέλησα πριν. Γιατί θα βγούμε την Τετάρτη. Εγώ είμαι μονοκόμματος. Κοίταξε, άμα νομίζω κάτι. Αυτοί οι παοξίδες. Δηλαδή, τι πάθανε οι παοξίδες. Ναι. Ήταν μέτριοι έως κακοί στην ψυχολογία μέχρι που ήρθε ο Μπερμπάντοφ. Ο Μπερμπάντοφ δεν παίζει. Ο Μπερμπάντοφ δεν παίζει. Και δεν ξέρω αν η αισιοδοξία του αυτή πού πηγάζει, από πού πηγάζει. Το Μπερμπάντοφ που δεν θα παίξει δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι είναι. Εγώ ξέρω, Τσάκαλε, από την Καστοριά, ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα, από παιχνίδι σε παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ όλο και γίνεται καλύτερος. Είχα ένα θέμα και έλεγα είναι ψυχολογικό του Όλσεν. Βλέπω, το ξεπερνάει και αυτός από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι καλύτερος. Λοιπόν, τον βλέπω και στην Καμπάλα, τον είδα από τους κορυφαίους. Ήταν και στη Βέρεια, ήταν καταπληκτικός. Ναι, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ο Κώστα τα στόπερ έρχεται σιγά σιγά κι αυτός. Από τους καλύτερους και βλέπω λοιπόν την άμυνά μου να μιλάνε και μεταξύ τους, να δένει.
Από εκεί και μετά θεωρώ δύσκολο όταν. Κάνανε αυτοί στην καμπάλα καμιά δεκαριά σέντρε. Εγώ αιτιολογώ τώρα αυτό που πιστεύω. Ήταν τρία σέντερ μπακ. Ήταν τρία σέντερ μπακ και ο Τζιόλη ψηλό τέσσερι. Αποκρούαν ο Κώστα. Λέει ωραία, έπαιξε ο Κώστα. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Εντάξει. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Με του κοντού όταν λοιπόν δεν η άμυνα μου, δένουν τα στόπερ. Μιλάνε με τον τερματοφύλακα. Κάθε μέρα είναι και καλύτερο ο Όλσεν. Πού ήταν ο καλύτερο? Κάθε μέρα. Και στην καμπάλα είναι από του καλύτερου. Δεν βγαίνουν ούτε για καφέ. Εντάξει, εντάξει. Είπε τα δικά σου. Τι σου λέω εγώ τώρα. Εγώ και όταν βλέπω και τον Κάτσε, ολοκληρώνω. Όταν βλέπω και τον Κάτσε λοιπόν να παίζει μεθαύριο. Γιατί βάσει το προγνωστικό είναι εφόσον θα παίξει ο Κάτσε. Και θεωρώ ότι τον άλλο θα τον πνίξει, τον αντίπαλο. Από εκεί και μετά δεν βλέπω να βάζει γκολιάκ. Μάλιστα. Έτσι το θεωρώ. Θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Ναι. Το παιχνίδι σου με τα Γιάννενα, πώς το είδες, και το παιχνίδι σου με την Βέρεια. Με τα Γιάννενα ήταν μαγική εικόνα. Ένα λάθος του Όλσεν την πλήρωσε η ομάδα. Βομβάρδιζε η ομάδα, έχασε μετά κάποιες επιθέσεις, δεν μπήκε το γκολ. Μετά γίνεται και μια ψηλή από τη διαιτησία, αν το είδες. Εντάξει, ήταν τράβηγμα εκείνο εκεί το πέναλι που δεν δίνει φυσικά. Άστο εκείνο, δεν πειράζει. Προχωράμε στην αποβολή. Θέλω να τρώει μια πρώτη κίτρινη κάρτα άδικη μπροστά ο Ζαΐρο. Λοιπόν, του δίνει κίτρινη για θέατρο, το οποίο δεν είναι θέατρο, γιατί είναι τζαρτζάρισμα, πέφτει στην περιοχή. Ναι. Και στη δεύτερη κίτρινη που είναι κίτρινη, τον αποβάλλει. Και τελείωσε το παιχνίδι εκεί, φίλε. Πες μου στο παιχνίδι με τη Βέρεια, τι είδες? Εντάξει, εκεί δεν είναι συμπέρασμα. Απλώς είδα εκεί, αυτό που μου άρεσε εκεί πέρα ήταν τον Όλσεν. Είδα τον Όλσεν, μου άρεσε Όλσεν. Τα άλλα δεν τα δίνω σημασία. Θεωρώ ότι ο Πάουκ θα το έπαιρνε άνετα το παιχνίδι εκεί πέρα και τελείωσε. Ναι, ήταν η εμφάνιση του Όλσεν που μου άρεσε στη Βέρεια μέσα. Θα συμφωνήσουμε, γιατί μόνο αυτό άξιζε με στη Βέρεια. Καλά, ήταν και καλύτερο από τη Βέρεια, ρε φίλε. Τι μόνο αυτό. Τρεις τελικές, ναι. Πρόσεξε. Γίνονται δύο καραμπόλες, σου τρώνε την μπάλα και κάνεις δύο γκολ με στη Βέρεια. Γιατί η Βέρεια έκανε κάτι. Με 0-2, ναι. 0-2, mm-hmm. Είχες κατοχή, δεν έχεις τίποτα περισσότερο. Η Βέρεια έκανε καμιά φάση. Όχι, αλλά πώς δεν έκανε και εσύ. Με την έννοια ότι έγιναν οι καραμπόλες και ενώ στα Γιάννενα κάνεις, ναι, κατοχή, έχεις και φάσεις και κάνεις το παιχνίδι. Σωστά. Αυτό που έγινε στα Γιάννενα όμως, μπορεί να το πάθεις οποιοδήποτε παιχνίδι. Ναι, εμείς λέμε φυσιολογικά. Τώρα άμα κοιμηθεί ο Θεός και παίξουμε όπως παίξαμε πριν δύο χρόνια με τον Απόλλων της Αθήνας, κάνουμε 25 τελικές πάνω από τη γραμμή αυτά και δεν μπαίνει μπάλα μέσα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά... θα τα πούμε για την Τετάρτη το βράδυ. Τώρα να πούμε δύο πραγματάκια για τα πολιτικά για να κλείσουμε. Εγώ έχω μια απορία για την πολιτική. Εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Γιατί δεν πήγες? Δεν πήγα να ψηφίσω. Γιατί δεν με. Με όλο αυτό που έγινε τον. Δεν σε εκφράζει. Οχτάμινο αηδίασα. Ναι, έτσι είναι. Αυτά του λέω του Ραπτόπουλου εδώ. Έγινε, ναι. Αηδίασα. Αυτά του λέω του Ραπτόπουλου, ότι η αποχή. Τον ακούω από το λες. Και σωστά τον είπα. Του 80-90% είναι αυτή που δεν του εκφράζει. Δεν με εκφράζουν. Έτσι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω, για να μιλήσουν κι άλλοι. Δεν είναι δυνατόν με ό,τι γίνεται. Τι γίνανε, παιδιά, αυτοί που βγαίναν στις διαδηλώσεις και διαδηλώναν και κάναν και όλα αυτά που ακούγαμε στις διαδηλώσεις. Στους τελευταίους 8 μήνες, 9 μήνες, τι έγινε όλα αυτοί? Όλα καλά. Ξαφνικά όλα γίνανε ωραία σε αυτή τη χώρα και σταματήσαμε να διαδηλώνουμε και να διαμαρτυρόμαστε. Νομίζω πρέπει να βγουν οι άλλοι τώρα. Κανονικά. Οι άλλοι γιατί να βγουν? Γιατί δεν βγαίνουν οι άλλοι? Δεν έχω καταλάβει σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε πραγματικά. Γιατί κάποτε ένας πολύ καλός μου φίλος, ξέρεις τι είπε, αυτοί που πηγαίνουν στο Σύνταγμα, λέει, αυτοί που κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον, ξέρεις τι είναι? Ο ένας είναι ελεύθερος επαγγελματίας και φωνάζει να απολυθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και δίπλα είναι ο δημόσιος υπάλληλος που φωνάζει γιατί του κόψαν το μισθό. Έκλεισε, έγινε φίλε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε. Έλα, ρε παιδιά. Γεια σου, φίλε. Έλα, παλικά, ρε. Τι γίνεται? Όλα καλά, φίλε. Από Αθήνα είμαι, Κωστή. Καλώς. Πάω κάρα. Πάω κάρα από Αθήνα. Δύο φορές εδώ κάτω. Ποιο μέρος? Εγώ εντάξει, Πελοποννήσου είμαι, αλλά μένω Αθήνα. Πού μένεις, πού? Λιφάδα. Α, ωραία ρε φίλε. Α, έχει πολλούς παοξίδες. Ματθαίου Λιούκα, εκεί έχω φίλο. Έτσι, έχει φίλο. Όλοι οι παοξίδες είναι στην Γλυφάδα. Όχι, όχι. Ματθαίου Λιούκα. Ξέρεις ποια είναι η Ματθαίου Λιούκα? Λέγε. Στον γκολφ εκεί, ρε. Ναι. Εκεί μένα από πάνω, ρε. Ματθαίου Λιούκα, ρε. Βρήκαμε παοξί. Κουντουριό του, πρώην κουντουριό του, άμα στην γειτονιά σου έχει κανένα παοξί ακόμα εκεί? Έχω. Είναι, ρε, αρκετοί είναι. Μην κολλά. Αρκετοί είμαστε. Ποιον έχω? Ποιον? Ξέρεις ποιον έχω γείτονα? Ποιον? Τον πατέρα του τέτοιου. Ποιανού? Του Φέτβα. Πάοκ είναι. Τον πατέρα του? Γραμμινός είναι αυτός, Πάοκ. Ποιον λέει? Τον πατέρα του? Του Φετβατζίδη, βρε, έλα. Ναι. Τώρα το δίνουμε. Βγαίνει εδώ πιο πέρα. Τον βλέπω κάθε μέρα. Παοξάκια είναι αυτή, κύριε. Ο μικρός δεν είναι. Εντάξει. Μικρός, πιο μικρός.
ούτε Ολυμπιακός. Πιο μικρός ήταν. Τι ομάδα είναι ο μικρός, τα κονόμησε τώρα ούτως ή άλλως. Δεν έχει ανάγκη. Τέλος πάντων. Ρε παιδιά, έλα. Επειδή μου αρέσει και λόγω σπουδών και αυτά, να βλέπω τα πράγματα πίσω από το χαρτί, από αυτά που γράφονται. Έχετε καταλάβει ποιοι είναι οι δύο νικήτριες, οι δύο νικήτριες της επόμενης μέρας στην πολιτική σκηνή της χώρας. Οι δύο νικήτριες. Νικήτριες. Οι δύο νικήτριες. Μη μου πεις τη γεννηματά, διαφωνώ. Όχι. Η πρώτη είναι από τη μία μεριά η Ντόρα, που σε ένα μήνα το πολύ θα αναλάβει τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι η άφθαρτη, η επαναστάτρια Παύλα Καπετάνισσα στα μάτια του αριστερού κέντρου αριστερού χώρου, η Κωνσταντοπούλου βεβαίως, γιατί τώρα έρχεται η ζημιά για τον Τσίπρα από εδώ και πέρα. Αυτό συμφωνώ με την Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, με την άλλη διαφωνώ. Κοίτα, και εγώ... Ξέρεις γιατί. Δεν έχει να κάνει με τι θέλουμε εμείς. Ξέρεις για ποιο λόγο διαφωνώ, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι καινούριος ο Μημαράκης. Έλα να σου πω και σε ένα μια κουβέντα. Είναι τόσο αντιπαθητική η Κωνσταντοπούλου, λόγω χαρακτήρα, που στην κάτω της δεν θα πάρει ψήφους, φίλε. Σε δύο μήνες θα την έχουν ξεκάσει την Κωνσταντοπούλου. Το κατάλαβες. Άντε, μπράβο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να το πω τώρα το τηλέφωνο, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες. Δεν είναι έτσι. Μακάρι. Όχι. Μακάρι. Εγώ δεν λέω τώρα ποιος. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα από τους δύο χώρους. Απλά σου λέω τι βλέπω. Και ότι αυτή τη στιγμή ο πιο άτυχος των αποτελεσμάτων ήταν ο Τσίπρας. Γιατί κρατάει την ατομική βόμβα στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Και τι θα πάθει ο Τσίπρας. Πόσα χρόνια θα είναι η κυβέρνηση. Συγγνώμη. Δε. Δηλαδή. Να σου πω εγώ. Πες μου. Ο Έλληνας είναι τόσο χέστης που σε δύο μήνες τον πείσανε να ψηφίσει μνημόνιο. Από. Κάνεις λάθος. Ναι, εντάξει. Άσε να το κάνω το λάθος εγώ. Τίποτα δεν απάθει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα κάνει μια πολιτική καριέρα μεγάλη, θα γεράσει και θα είναι πολιτικός και θα είναι μια χαρά. Όχι. Μήνες από τώρα. Σώπα. Θα σε ξαναπάρω. Αφού κατόρθωσε να βγει αλόβητος από αυτή την ιστορία και να βγει και ενισχυμένος, φυσιογνωμικά, φατσικά, δεν υπάρχει κάποιος στο παραμύθι, γιατί αυτό το κλάμα στις Βρυξέλλες που πήγε, τον καημένο και τα λοιπά, μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να τον παίξει και να μασίσεις. Σε έξι μήνες δεν θα υπάρχει αυτή. Καλά, ποιος θα... Ναι, σώπα, θα έρθει τώρα. Θα έρθει τώρα με την κεφάλα τη μεγάλη να με σώσει εμένα. Ναι. Στην πολιτική υπάρχει ένας όρος στην κοινωνιολογία που λέει ότι υπάρχει και ο απρόβλεπτος απερχόμενος. Αυτά δεν τα διδάσκουν εδώ πέρα γιατί δεν τους συμφέρει. Φίλε, αυτό που είδα εγώ δεν με αλλάζει σε μένα. Λοιπόν, με ποια έννοια το λέω αυτό. Αν πριν πέντε χρόνια σου έλεγα ότι ο Τσίπρας θα πάρει δύο συνεχές εκλογικές διαδικασίες, θα μου έλεγες άντε τα γάρια από εδώ, πάμε στον επόμενο. Συνεπώς το λέω και τώρα ότι θα γίνει αυτό. Δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά αυτός έρχεται να ξέρεις. Είναι κάτι που θα γίνει αυτό. Όσο και αν σε ακούγεται τρελό και σένα, μπορεί και εμένα να μ' ακούγεται, αλλά αυτά ισχύουν και γίνονται. Δεν είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, στο αθλητικό τώρα. Θεωρώ ότι οι ομάδες, δηλαδή Γιάννενα, Βέριες και λοιπά, πρέπει να παίζουμε 4-2-3-1, γιατί χάνουμε ένα παίχτη μπροστά. Σαπάοκ, έτσι. Στα ντέρμπι, ας δοκιμάσουμε τώρα αυτό το σύστημα του Τούντορ και βλέπουμε στην Τούμπα. Το 5-3-2, ρε παιδί μου. Τον αριστερό πλαϊνό, ρε φίλε. Δεν μπορείτε να το βρείτε. Τον αριστερό πλαϊνό. Δεν μαρκάρει, λες, ο Ροντρίγκες. Ούτε ο Ροντρίγκες, ούτε ο Λέο Βατσιγκαλός στο μαρκάρισμα, τίποτα. Δεν είναι στη φύση του. Ο Ροντρίγκες είναι ακραίο. Μη σου πω, καλύτερο 3-5-2 είναι με τον Μπέλκα και με τον Κωνσταντινίδη και τον Κίτσιο. Δεν ξέρω. Μη σου πω. Είναι γρήγορος ο Κίτσιο από εκεί, πολύ γρήγορος. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι σε ανάποδο πόδι. Έκλεισε, φτάνει, επόμενος. Έλα, παιδιά, καλημέρα. Να το σου. Καλώς ο Γιάννη. Να το σου. Καλά είστε. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Μια χαρά, ωραία. Επιτέλους πέρασαν εκλογές, ήταν ένα βαρετό Σαββατοκύριακο, δεν έχει τι να κάνουμε. Και εσείς οι εκπομπές σας ήταν, άστα να λέμε. Λοιπόν, στο μάθη την νεοφώτιστη τώρα, την Τετάρτη. Νεοφώτιστη. Νεοφώτιστη. Εντάξει. Τι είναι. Εντάξει. Νεοφώτιστη είναι, δεν ανέβηκε φέτος. Σωστά λέει. Νεοφώτιστη. Φέτος. Λοιπόν. Εγώ προσωπικά την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, Κώστα και Τζόρνταν. Καλημέρα μου και στο Γιάννη Χιλτίδη. Ναι.
Τη σέβομαι μόνο, σαν όνομα ΑΕΚ, τίποτα παραπάνω. Σαν φανέλα. Λοιπόν, σαν στο χόρτο δηλαδή είσαι πολύ καλύτερο εσύ. Στο χόρτο αυτή τη στιγμή θα σου εξηγήσω. Mm. Είδα τον ΠΑΟΚ 10 επίσημα παιχνίδια. Ναι. Σε αυτά τα 10 επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, ναι, για μένα έκανε 2 παιχνίδια χάλια. Το πρώτο μέσα στην Κροατία και το μάθημα με την Ξάνθη. Μιλάς με τους σερβιτόρους της Ευρώπης που έπαιζες. Σερβιτόρους, κουρές, τα ταβερνιάδες, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω 10 επίσημα μάτς μέσα στη Τούμπα. Τη Τούμπα, ναι. Τους πνίξαμε όλους, mm, εκτός την Ξάνθη και εκεί φταίει ο Τούντρο με τις αλχημίες του. Yeah. Όλοι οι άλλοι πνίχτηκαν, 20 τελικές και σκορ 5-0, 4-0 κτλ. Μόνο η Ξάνθη τη λύτσε και αυτό φταίει ο Τούντρο. Από εκεί και πέρα τώρα. Για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε μία εξόρμηση εκτός έδρας στη Ξάνθη και εγώ δεν μέτρησα ούτε μια τελική. Έτσι. Μάλιστα. Είδα 2 παιχνίδια της ΑΕΚ μέσα στην έδρα της. Στο πρώτο μάτς να δίνει 2 δώρο γκόλ ο τερματοφύλακας και στο μάτς με τα Ιωάννενα να βάλει στο χεράκι του διαιτησία. Ιωάννενα. Ναι, το πας Γιάννενα. Λοιπόν. Ναι. Οπότε, εάν ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη ευτυχήσει και προηγηθεί στο 30, θα τη διασύρει την ΑΕΚ. Ρε 3-0 θα έρθει τώρα. Εάν, Τζόρνταν, η ΑΕΚ θα παίξει πολύ κλειστά. Ναι. Θα έρθει, θα κλειστεί το πρώτο κουσάλεπτο, μπορεί να μην περάσει και το κέντρο. Ο ΠΑΟΚ θα βομβαρδίζει, ο ΠΑΟΚ θα μπει δυνατά. Το θέλει το μάτσο οπωσδήποτε. Λοιπόν, εάν φάει μέχρι το 30 γκολ η ΑΕΚ, μετά είμαι μαζί σου. 3-0, 4-0, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εάν πάει το ημίχρονο 0-0, εκεί μετά κινδυνεύει η κατάσταση. Τώρα, πιστεύω ότι θα ανοίξει λογαριασμό ο Βούλγαρος. Ξεκινήσει λες. Λέω ναι, μέσα στη Τούμπα. Θα κάνει σε φταί. Το έλεγα πάντα σε φταί, στη Τούμπα θα κάνει αυτός. Στη Τούμπα. Δεν θα κάνει εκτός. Εντάξει. Στη Τούμπα, ναι. Mm. Εκεί μέσα. Πιο πολλά γκολ θα κάνει από τον Κλάου, δηλαδή. Λες να βάλει ένα ο Μπερμπάτοφ, ένα ο Κλάους και ένα ο Μάκα από εκεί, να γίνουν 3. Ξέρω εγώ. Τριπλέτα πρέπει να ξεκινήσει για μένα Ζάιρο, Κλάους στην αρχή και Μακ. Ναι. Αυτοί οι τρεις. Από αριστερά ο Μακ, από δεξιά ο Ζάιρο και στο κέντρο ο Κλάους. Και μετά ο Βούλγαρος κάπου εκεί στο 58 με 60 εκεί θα τον βάλει. Δεν πιστεύω να τον βάλει. Μην κουραστεί. Κάπου στο 50 μπορεί να τον βάλει, 55. Εκεί. Εγώ πιστεύω ο Βούλγαρος να παίξει βασικός με την Dortmund. Από την αρχή δηλαδή με την Dortmund. Αυτό που θέλω εγώ να πω πιο πολύ είναι ο κόσμος να προσέξει. Μας έχουν στην Μπούκα, εκεί κάτω τα παλικάρια της Αθήνας. Εκεί θα πρέπει ο κόσμος να είναι όντως Παναγίτσες, να έχει μόνο ηχητική βία, τίποτα παραπάνω. Γιατί μας έχουν στην Μπούκα, είδατε με Ξάνθη 10 χιλιάρικα, με Βέρεια 15 χιλιάρικα. Η επόμενη φορά είμαστε και υπότροποι, η επόμενη φορά θα είναι μια αγωνιστική. Και αυτό θα είναι με Ολυμπιακό. Ξέρουν αυτοί τα μαγειρεύουν τα πράγματα. Ναι, μωρέ, τους καημένους σας αδικούνε. 500 καθίσματα σπάσατε στα Γιάννα, τιμωρία δεν φάγατε. Ναι, σαν... γιατί άλλοι δεν σπάζουν, Κώστα. Εμείς μόνο σπάζουμε. Σήμερα δεν την πέσανε στο δημοσιογράφο στο αεροδρόμιο του Ελευθέρου Βενιζέλου. Ναι, ενώ εσείς δεν την έχετε πέσει. Μόνο Πάοκ τα κάνει αυτά. Εσείς δεν πέσατε ποτέ στους δημοσιογράφους. Μόνο Πάοκ τα κάνει, έτσι, Ζόρνταν. Μόνο Πάοκ τα κάνει. Το Παναγίτσες. Ναι, ναι, μόνο εμείς. Ότι πέσανε στο δημοσιογράφο του Ελευθέρου Βενιζέλου σήμερα δεν είπε κανένα τίποτα. Αυτό και παράντα σου Καραπαπάς κιόλας. Το καθιερώσαν αυτό, ρε. Το κάνανε... Έλαντε. Λοιπόν, η μεγάλη Παοκάρα τη Τετάρτη πιστεύω να κερδίσει. Τώρα πόσο είναι το σκορ δεν ξέρω. Προσωπικά εμένα αυτή η ΑΕΚ δεν με φοβίζει σαν ΑΕΚ, σαν ομάδα. Με φοβίζει μόνο σαν όνομα, σαν φανέλα. Τίποτα παραπάνω. Τη σέβομαι βαριά, σαν φανέλα. Βαριά φανέλα, βέβαια. Είναι βαριά, έχει τίτλους. Και μην ξεχνάμε και ένα παράγοντα ότι ήταν πάντα τυχερή στην Τουμπάη ΑΕΚ. Μπράβο, έχει και παράγοντα. Όχι βαριά φανέλα. Άμα πέσουν οι τίτλοι της στο κεφάλι σας, καρούμπαλα θα κάνει. Ναι. Η παράδοση λέει πάρα πολλές σοπαλίες. Δηλαδή υπερέχει ο ΠΑΟΚ μόνο μια νίκη στο θέμα με τις σοπαλίες. Μια νίκη μόνο είμαστε μπροστά. 23 νίκες, 22 ισοπαλίες, 11 έτσι είναι η παράδοση. Στην Τούμπα μέσα. Οπότε θα είναι δύσκολο, αλλά σου είπα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει, που πιστεύω για μένα ο ΠΑΟΚ θα κάνει 10-12 τίτλοι. Κάποτε όμως την είχαμε, ξέρεις πώς την είχαμε την ΑΕΚ. Κάτι ντόρτια, κάτι πεντάρες. Είπαμε τώρα η ΑΕΚ είναι, γι' αυτό και την είπα νεοφώτιστη, είναι καινούρια. Δεν θα είναι η ΑΕΚ που την ξέραμε. Βαριά φανέλα. Ήταν εντάξει, τώρα θα φτιαχτεί η ΑΕΚ σιγά σιγά. Αλλά είναι καινούργια ομάδα. Η ποιότητά της είναι μέτρια για μένα σαν μεγάλη ομάδα. Και εγώ εκεί που είμαι υπηρεσιόδοξη είναι ότι στη Τούμπα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ τους ταλαπάει έτσι όλους. Σαν ΑΕΚ δηλαδή το υλικό της είναι μέτριο σαν ομάδα μεγάλη. Μπράβο, μπράβο. Έτσι τη βλέπω. Το δικό σου είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο, τι να κάνουμε. Είμαστε 20 τώρα, λέμε. Δεν θα βγούμε το δίκαιο, είμαστε πιο καλύτεροι. Εσύ το γνωρίζει. Έχουμε και στον πάγκο. Εκτός από το center for που έχετε center for άρα, τον Μπαρμπάντου θα τον δούμε. Σε όλες τις άλλες τι θέσεις. Δεν έχουμε δηλαδή. Back half δεν έχουμε. Back half. Ναι. Εδώ πάντως Jordan γίνεται χαμός. Εδώ στη Γερμανία μας δώσει Dortmund το μισό γήπεδο θα τυγκάρει. Χαμός. Για ένα εισιτήριο. Χαμός.
Το ξέρω αυτό. Χαμός. Θα έρθετε να δείτε λοιπόν, την Dortmund. Πάμε με την νίκη τη Τετάρτη. Ήρεμα εκεί με τον κόσμο, παιδιά. Προς Θεού. Ηχητική βία μόνο. Τίποτα παραπάνω. Τι μόνο ηχητική βία. Την Τετάρτη θα δούμε. Έκλεισε. Τετάρτη έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Ναι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Γιάννη. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέγε. Μετά τη μείωση των ποσοστών του κόμματος κατά 2 μονάδες, ο Σταύρος Θεοδωράκης συγκαλεί τα όργανα την Τετάρτη και προκηρύσει συνέδριο στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, και βάζει θέμα, μπορεί να βάλει θέμα και αλλαγή, πώς το λένε, και εγώ τι πρέπει να κάνω. Ηγεσίας. Με νοιάζει εμένα. Που σημαίνει αυτό τι. Που σημαίνει τι. Ότι εάν βάλει αλλαγή ηγεσίας, να πούμε, τον βάλα να την κάνει την αλλαγή ηγεσίας, που σημαίνει ότι ο κύριος αυτός είναι φυτευτός, δεν είναι το κόμμα δικό του. Άλλοι του βάλανε. Γιατί, να σου πω κάτι, ο Παπανδρέου που είχε ιδρύσει το Πασόκ τότε, έχασε και τις εκλογές, τις ξαναέχασε εκλογές, ποτέ δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας. Ο Καρατζαφέρης που ήταν το κόμμα δικό του, το Λάος, έχανε συνέχεια, πότε μπήκε, πότε βγήκε, ποτέ δεν έθεσε θέμα, όπως το λένε, ηγεσίας. Ο Λεβέντης, αν θέλεις, που ήταν κόμμα δικό του, τόσα χρόνια, 25-30 χρόνια ακόμα, ποτέ δεν έθεσε θέμα ηγεσίας. Δεν διανοείται να είσαι, να κάνεις ένα κόμμα, ρε παιδί μου, εσύ να είσαι ο οργανωτής του κόμματος, να είσαι ο ηγέτης του και ξαφνικά να φτάνει, πέσει και να φτάνει. Άλλος έβαλε λοιπόν. Στην Γλυφά δεν έχει αστυνομική. Και βλέπουν, λέει, πάω κάθε μάτς. Εδιορισμένη είναι από πάνω. Έχει, ρε, πολύ κόσμο. Έχει, ρε, σου λέω, πολύ λαό κάτω. Αν είχε 5% αποχή ακόμα, δεν ξανά έπαιρνε φόρο ζωή. Τα υπάρχουν κόμματα στη Βουλή και βουλευτές. Αυτό ακούγεται, δεν ξέρω αν αληθεύει. Ναι. Τζόρνταν, εκτίθεσε ατύχημα είναι όταν ανοίξει φωτοβολίδα ψηλά, όχι ευθεία απέναντι. Αυτό δεν πρέπει να το λες. Δεν αληθεύει. Δεν ισχύει. Δεν το άκουσα. 50-1 δεν ισχύει. Δεν ισχύει λοιπόν το 50-1 λοιπόν, να μας λέει. Τζόρνταν θα βάλουμε, ναι, Τζόρνταν θα βάλουμε κάνα γκολ στο 5 και θα μπείτε μέσα, λέει. Αλλά θέλω στο 90 να το βάλω, λέει, και με μπέναλτι ανύπαρκτο. Ο Αεκτσής. Και μετά να ξυπνήσεις, να γυρίσεις από την άλλη πλευρά. Για τον Βαγγέλη τον Καστέλα, λέει, σε ζήτησε. Εντάξει, έγινε ένα θέμα με τον Βαγγέλη. Μεγάλη αποχή, λέει, πολύ λογικό. Το Βαγγέλη, για να το διευκρινίσω εδώ, να το μάθει και ο κόσμος, πώς τον πρόσβαλε καλεσμένο. Πότε? Πρόσβαλε καλεσμένο, όλοι πέσαι εσύ. Βγήκε στον αέρα και τι? Ναι, βγήκε, είχαμε τον Κιτσιούδη εδώ, τον Γιάννη. Πρόσβαλε, είπε τον Κιτσιούδη, ψεύτη. Ψεύτη. Ναι. Δεν το έκοψα εκεί την ημέρα. Γιατί, λέει, δεν είπε στο Χριστίδη μεγάλο τρόπο. Τον έκανα μια ερώτηση του Γιάννη του Κιτσιούδη και τον είπα, ποιους θεωρείς για σένα, από ό,τι είδες μέσα στο χορτάρι, παιδί μου, και έπαιξε αντίπαλος, μεγάλους τέτοιους τερματοφύλακες. Και είπε κάποιους, ρε παιδί μου, ο Γιάννης, δεν θυμάμαι ποιους είπε. Και μετά βγαίνανε οι ακροατές και ένας από αυτούς ήταν ο Βαγγέλης και είπε, είσαι ψεύτης γιατί λες ψέματα. Δεν τον έκοψα εκεί την ημέρα, τον άφησα να εκφραστεί. Να πει, ξέρω εγώ, του λέω, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή κάνεις λάθος, πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Βγήκε κάποια άλλη μέρα μετά, 2-3 μέρες, και λέει, εγώ δεν ζητάω συγγνώμη, δεν ζήτησα συγγνώμη ούτε από τη θεία μου. Και λέω, κόψτε τον τότε. Βγήκε άλλος Ολυμπιακός μετά, έχει δίκιο, κόψτε τον κι αυτόν. Βγήκε άλλος μετά, κόψτε τον κι αυτόν. Κατάλαβες, αυτό έγινε. Ναι, αυτό έγινε με τον Βαγγέλη. Ποιους έκοβες δηλαδή, τους άλλους που είπε τον Όχι, Βαγγέλη. Βγήκε ο Βασίλης Ολυμπιακός, ήθελε να υπερασπιστεί τον, πώς το λένε, τον συνοπαδό του. Και είπε, είχε δίκιο. Κόψε τον, λέω, είχε άδικο. Βγήκε στη δική μου την εκπομπή και πρόσβαλε καλεσμένο. Απαγορεύεται αυτό, ρε φίλε. Την άποψή του είπε ο καλεσμένος. Δεν είπε ψέματα. Ναι, δεν είπε ψέματα. Και τελικά τι έγινε? Και τελικά τον έκοψα και μετά δεν βγήκε, να πούμε. Βγήκε κάποια άλλη μέρα μετά από 2-3 μέρες και είπε ότι έκανα. Δεν ζητάω συγγνώμη εγώ. Αμετανόητος λοιπόν. Εντάξει, κόψε τον. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι απλά. Πώς. Το συγγνώμη είναι για αυτούς που αναγνωρίζουν το λάθος. Αυτός έκανε ένα λάθος το οποίο δεν το αναγνώρισε. Και εγώ θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε να τον κόψω. Δικαίωμα σου. Βεβαίως. Στην εκπομπή το βράδυ. Βεβαίως. Και το διάστημα μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, μας έχει πρίξει ο κόκκινος με τις διαφημίσεις και τα σαρδάμ του σταμάτα να του κολλάς και κερδίζει, λέει. Αυτή είναι η γοητεία του. Ο άλλος ρωτάει ενώ πανανώτε βάλει το δεκάποντο. Φτάνει τον κουλιανό στο ύψος. Κοροϊδεύει. Κοντό είναι. 1,57. Πανανώτε. 1,57. Μάλιστα. Αλλά διάβολος. Χαμηλά διάβολος. Το μακάρι ο Κάτσε εκεί πέρα δεν τον αφήσει. Εκεί ταιριάζει ο Κάτσε, αλλά απέξει με 3 στο όπερο πάω. Εγώ φοβάμαι και μόνο. Τον βάλει center for και όχι δεκάρι. Δεν υπάρχει ο Κάτσε τόσο πίσω. Είναι θέμα. Εγώ δεν το φοβάμαι τον Κάτσε. Σου μιλάω ειλικρινά. Τον πιστεύω πάνω σε αυτό. Αλλά
Στο πειθαρχικό το φοβάμαι, μην τον δώσει καμιά αδέσποτη και φάει καμιά κάρτα την αρχή. Εκεί τον φοβάμαι. Τον φοβάσαι. Ναι. Έχει βελτιωθεί ο Κάτσης σε αυτό το κομμάτι. Τα φάουλ, τα σκληρά και αυτά όλα εδώ. Ναι. Φέτος είναι πιο καλά. Τέλος. Τα νεύρα του λίγο. Εντάξει. Έλα, μια χαρά είναι τα νεύρα του. Μεγαλώνοντας κιόλας οριμάζει πιο πολύ. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια. Χιλιντίδης αρχηγός. Ακούμε και τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Οκ, bye. 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 Αύριο το μεσημέρι. Οκ, bye.